Χαίρετε. Σήμερα έχουμε θέμα, έχουμε ωραία θέματα στην ατζέντα του κίτρινου τύπου, θα τα απολαύσετε. Και προσκεκλημένως στο πνεύμα της εποχής. Προεκλογικό είναι το πνεύμα για δημοτικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές και πάει λέγοντας, αλλά βεβαίως μην θεωρήσετε ποτέ ότι εμείς θα ασχοληθούμε με προεκλογική περίοδο έτσι με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να παρακολουθείτε από την τηλεόραση, γιατί αυτό είναι κουραστικό. Εγώ τουλάχιστον πλήττω όταν βλέπω τέτοιου είδους εκπομπές. Επομένως, δεν θέλω να πλήττουν και οι τηλεθεατές μας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην μπλήξετε. Διότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας για την πρόθεση ψήφου για τις δημοτικές της Αθήνας και με ερωτήματα κρίσιμα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της χώρας, την έξοδο από την κρίση. Τι λέτε εσείς, τι απαντάτε, έτσι, γιατί ο κόσμος μάλλον σκέφτεται πιο σοφά από τους ειδικούς για τα διόδια και για την ακρίβεια που επικρατεί, για ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Βεβαίως η έκπληξη είναι στην πρόθεση ψήφου και στο πρόσωπο που φαίνεται να παίρνει με άνεση την πρωτιά στο Δήμο της Αθήνας. Οφείλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr δεν αποτελεί θέσφατο και ότι αυτές οι τάσεις οι οποίες μετρώνται στιγμιαία μπορεί να μην ισχύουν μετά από λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγο καιρό εξαιτίας διαφόρων γεγονότων. Αυτά τα λέμε γιατί ορισμένοι εννοούν να ψέγουν την διαδικτυακή ψηφοφορία, υποκλίνονται μόνο όταν πέφτουμε ακριβώς μέσα, αλλά λίγο νωρίτερα έλεγα εδώ στους φίλους μας με πόση ακρίβεια βρήκε το 10,5 του Πασόκ στις εκλογές, που δεν το πίστευαν ούτε οι Πασόκοι, και με πόση ακρίβεια πέτυχε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στις τελευταίες εκλογές, που κανένας δεν το είχε πετύχει. Έχουμε μία συνέντευξη που μου έδωσε πριν από λίγες ώρες ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος από τη φυλακή. Έχουμε μια άλλη συνέντευξη ενός βασικού μάρτυρα κατηγορίας κατά της Χρυσής Αυγής. Έχουμε τα βίντεο με το μεγάλο στοίχημα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον κύριο Αδαλιάδη εδώ, εξαιτίας μιας κόντρας που είχαν και των καταγγελιών που έκανε. Οπότε τώρα θα δείτε τι έγινε στον συμβολιογράφο που ζήτησε να πάει για το στοίχημα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι, είναι μεγάλο πάρτι αυτό, για όσους δεν μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Από το διαδίκτυο εννοώ. Και βεβαίως θα έχουμε και συνέχεια στην κουβέντα με τους προσκεκλημένους που είναι η Λίλιαν Κατσάτου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Χαμογελάτε ακόμα σε αυτό το κόμμα? Τι είπατε? Σε αυτό το κόμμα χαμογελάτε ακόμα, λέω? Ναι. Ωραία. Θανάση Χειμωνά, σε λίγο δεν θα γελάτε καθόλου όμως. Θανάση Χειμωνά, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Βασίλης Πρημικύρης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το δικαίωμα να χαμογελάμε θέλω να το έχουμε. Γιατί δεν έχει το μονοπόλιο στο χαμόγελο. Μακάρι, εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι να χαμογελούν. Και στην ελπίδα. Και στην ελπίδα θέλω. Αλέξανδρος Παπουτσής, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Παπουτσή. Μαργαρίτα Αναγνωστοπούλου, δικηγόρος. Καλησπέρα. Καμία σχέση με την πολιτική, έτσι? Με εκλεγμένη στην περιφέρεια Αττικής, εντάξει, με την πολιτική, όχι με την αυτοδιοίκηση, ναι. Ορίστε. Με την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Όχι με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ωραία. Περιφερειακός σύμβουλος του κυρίου Σγουρού είστε. Μάλιστα. Του Γιάννη. Άγγελος Παλεξόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Καπερνάρο. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κίνηση η Αθήνα, το σπίτι μας. Χθεσινό όνομα. Η Αθήνα, το σπίτι μας. Ποιος είχε την ιδέα, ποιος συνέλαβε? Το επιτελείο υποψηφίου δημάρχου. Το επιτελείο. Σεραφείμ Κοτρότσος, εκπρόσωπος τύπου δημιουργίας ξανά, δικηγόρος. Όχι δικηγόρος, σύμβουλος επιχειρήσεων, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστής. Βγάλατε δικηγόρο τον άνθρωπο. Θα το πετύχετε. Απίστευτο. Γιώργος Δημόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Γιακλαμάνη, πρώην αντίμαρχος Αθηναίων. Καλησπέρα σας. Και ο Γιώργος Σαλαϊάδης, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Καλησπέρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις περισσότερες φασαρίες στην εκπομπή μου φέτος, εξαιτίας της πρόκλησης του Άδωνη Γεωργιάδη. Ήρθε όμως ο Γεωργιάδης, ε. Μπορείτε να βάλετε λίγα πλάνα, έτσι λίγα, να δει ο κόσμος
ότι έγινε το σώσε εκεί, μετά θα το δείξουμε, γιατί έχουμε την, τα προηγούνται ορισμένα πράγματα. Και να, για δείτε, ήχο, δώστε μας ήχο εδώ. Εδώ είναι που πάνε, που συναντώνται εδώ. Εδώ, καλά, εντάξει. Εγώ θέλω την κόντρα τώρα, δεν θέλω αυτό. Θέλω το, τα πλάνα από το συμβολιο... Εδώ είναι που έγινε το σώσε στο συμβολιογραφείο. Και άμα λοιπόν λογαριασμοί, θα δείτε ότι υπάρχει μετακίνηση 200.000 ευρώ παραπάνω από το δάνειο. Είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, έχω εδώ τον λογαριασμό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το τι έγινε θα το δείτε μετά. Πάλι γελάτε εσείς. Βάζετε στοιχήματα. Εν τω μεταξύ δεν φτάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πήγε και έκανε ρεπορτάζ και ανακάλυψε ότι έχετε δύο... Ορίστε. Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ενδιαφέρον αυτό. Ναι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης μόνο. Γεωργιάδης. Πήγε και έκανε ρεπορτάζ, έρευνα και βρήκε ότι έχετε δύο καταδικαστικές αποφάσεις και μας τις έστειλε. Και εγώ μετά από αυτό θα καταρρεύσω. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, τις έχουμε εδώ, όχι. Θα πείτε τι είναι. Ναι, έστειλε δύο καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον σας. Γνωρίζω. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι έχετε και άλλες καταγγελίες εναντίον. Άλλες τρεις. Άλλες τρεις. Και χαίρομαι, διότι αυτή τη στιγμή θορυβήθηκε το σύστημα και είναι προφανές ότι δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, είναι από πίσω του ο κύριος Σαμαράς, είναι από πίσω του η Τρόικα. Και επειδή γνωρίζουν ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία εναντίον τους, έχουν θορυβηθεί τόσο πολύ που προσπαθούν να σπηλώσουν το όνομά μου. Εγώ σήμερα θα αντικρούσω αυτές τις κατηγορίες και θα τα πούμε στη συνέχεια. Δηλαδή θα έχουμε και άλλα στοιχήματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που διεκδικώ είναι τις 200.000 τις οποίες έχει βάλει. Γιατί έχει βάλει και αυτός και το παραδέχτηκε στην εκπομπή ότι και αυτός θα μου δώσει 200.000 και να παραιτηθεί από υπουργός και από βουλευτής. Αν έχει, αν είναι άντρας και έχει παντελόνια, πρέπει να το κάνει. Εάν κερδίσετε, θα του πάρετε τα 200.000. Βεβαίως. Γιατί μου το πάρω. 200.000, θα δικαιούμαι. Ο ίδιος το έκανε το στοίχημα, δεν το βάλα εγώ. Αν χάσετε, θα τα δώσετε. Βεβαίως και θα τα δώσω. Όταν δίνει στοίχημα, όταν βάζει στοίχημα, πρέπει να το τηρήσει στους όρους. Πολικός μηχανικός είστε. Ναι. Σημαίνει ότι έχετε τα 200.000. Δεν είναι το θέμα αν τα έχω, δεν τα έχω. Πώς δεν τα έχετε, πώς θα τα δώσετε, αν δεν τα έχετε. Εννοείται, αλλά δεν θέλω να θέσω αν αυτή τη στιγμή έχω την οικονομική κατάσταση ή όχι, αλλά το θέμα είναι από τη στιγμή που αποδέχτηκα το δείξει το στοίχημα, πρέπει να το κάνω. Εσείς θεωρείτε πρέπον, κύριε Πρημικύρη, να μπαίνουν στοιχήματα στην πολιτική? Αυτό το έβαλε, δεν το βάλαμε. Κάποτε όχι. Θέλω να τον κατατροπώ στον τον Άδωνη. Ναι. Έτσι. Αλλά το στοίχημα για μένα θα ήταν 1 ευρώ. Κύριε Πρημικύρη, ένα ευρώ αν δεν το δώσει. Γιατί η πολιτική. Με συγγνώμη τώρα. Εγώ άκουσες τι είπα. Ναι. Θέλω να τον κατατροπώ στον Άδωνη. Όπως θέλει όλοι. Γιατί. Όπως θέλει όλοι. Ξέρει γιατί. Ναι. Διότι θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Έτσι, για να μπορέσει να αποδιαθρώσει τη δημόσια υγεία. Ό,τι έχει απομείνει όμως, από αυτό. Όποιος λοιπόν επιτίθεται στον Άδωνη, που ο Άδωνης επιτίθεται σε όλο τον κόσμο της εργασίας, στο χώρο της υγείας, για μένα καλό να έρθει. Κύριε Πρημικύρη, μισό λεπτάκι. Εάν δεν τα δώσει, το λέω στο φακό, ναι, θα χαρίσω σε 199.000 Έλληνες πολίτες και εγώ ο 200ος, από 1 ευρώ να πάμε και να κατέβουμε και να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Άθελ. Το 1 ευρώ. Είμαι ξεκάθαρος. Πάντως η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με στοίχημα. Και μάλιστα στοίχημα, στο οποίο επειδή ξενάκουσα το βίντεο, την ώρα εκείνη, ξέρετε τι έλεγε η κύριε Τριανταφυλόπουλη. Του λέει κάποιος, αύριο είναι το θέμα της υγείας που κλείνανε την προηγούμενη Δευτέρα και την Τρίτη που κλείνανε τα ΕΟΠΗ. Και λέει, άσε την υγεία, λέει, εδώ πέρα ένας καλός άνθρωπος βρέθηκε να μας δώσει 200.000. Αυτός είναι ο κ. Γεωργιάδης. Κλείνανε την επόμενη μέρα τα ΕΟΠΗ και αυτό τον ενδιαφέρει να έρθει στο συμβολογράφο για να κάνει εντυπώσεις βέβαια, γιατί έπρεπε να καλύψει το προηγούμενο βράδυ. Και δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου την Παρασκευή σε πρωινή εκπομπή, στην οποία παραβρεθήκαμε μαζί, για την επιδημία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ιό Ι1Ν1, που μέχρι την Παρασκευή είχε ήδη ο ίδιος ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι υπήρχαν 51 νεκροί, του ρωτήσαμε καλά και τι κάνατε, υπάρχουν φάρμακα, λέει όχι. Ενημερώσατε το Υπουργείο, ναι, λέει, πήγα προσωπικά, λέει, και ενημέρωσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν φτάνει μόνο τους, που παίζει τα στοιχήματα και κλείνει τα ΕΟΠΗ. Είναι ότι είναι δολοφόνος 51 ατόμων. Δεν υπάρχει ούτε ένα φάρμακο αυτή τη στιγμή κατά δίκτυα. Εντάξει, μην είστε υπερβολικός. Και εγώ πέρασα. Δεν είμαι υπερβολικός. Και εγώ κόλλησα ή τα έναν ή ένα χωρίς να πάρω ούτε αντιβίωση. Ναι, αλλά πεθάνανε άνθρωποι. 51 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και κατά δήλωσή του και νέος άνθρωπος 40 ετών. Κατά δήλωσή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Να αφήσουμε λίγο τον Άδωνη να πάμε στη διαδικτυακή ψηφοφορία. Και μετά θα. Ένα μικρό σχόλιο. Τι θέλω.
Νομίζω ότι η τιμολογιακή πολιτική που προτείνατε να μοιράσετε τα 200.000 ευρώ σε 200.000 άτομα από ένα ευρώ στο καθένα δεν θα είναι πολύ αποτελεσματική, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος έχει βαρενθεί να γιουχαίζει πολιτικούς και για ένα ευρώ δεν θα μπει στον κόπο. Άρα ξανασκεφτείτε το μήπως το μοιράσετε λίγο διαφορετικά, okay. Να είναι κάπως αξιόλογη η αμοιβή. Γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί τόσο πολύ τους πολιτικούς που δεν θέλει ούτε να τους γιουχαίζει. Ούτε αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω. Τώρα κάνουμε κουβέντα για τις εντυπώσεις, αφού σε λίγο θα πάμε σε δράση. Και αν ο κύριος Γεωργιάδης αισθανθεί ότι θίγεται, θα εμφανιστεί πάλι, μην φοβάστε. Είναι καλεσμένος σε αυτός είναι φαντομάς. Ορίστε, τα παρακολουθεί όλα. Δεν είναι ότι βγαίνει παντού, βλέπει και τα δεν πάντα. Δεν αντιμετωπίζει τον Γεωργιάδη με στοιχήματα. Λοιπόν, αυτός το προκάλεσε. Πάμε, σας παρακαλώ, στη διαδικτυακή ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, είναι κλειστή διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr, σταθμισμένη. Οι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν τις σταθμίσεις και τις αναλύσεις είναι άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία. Επομένως, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να συλλέγουμε τις ψήφους σας. Δεν είναι αυτοί που ψηφίζετε από το Zoogla.gr ελεύθερα. Είναι αναγνώστες του Zoogla.gr οι οποίοι έχουν δώσει τα στοιχεία τους στην πρόσκληση τη δική μας. Είναι πάνω από 13.000 άτομα. Τα δημογραφικά στοιχεία όλα και οι επιστήμονες στάθμισαν το δείγμα αυτό και έβγαλαν ένα δείγμα το οποίο στο παρελθόν, όπως σας είπα, άρχισε να δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό το δείγμα ανανεώνεται, όπως θα είδατε σε κάθε διαδικτυακή. Ζητείτε όταν μπείτε μέσα να δώσετε τα στοιχεία σας. Όνομα, τηλέφωνο, ξέρω εγώ τα πάντα. Και εφόσον μας εμπιστεύεστε, τα δίνετε και σιγά σιγά μπαίνετε κι εσείς στο δείγμα αυτό, ούτως ώστε να μπορείτε να εκφράζεστε μέσα από ένα εργαλείο που είναι, θεωρώ, αρκετά χρήσιμο. Η διαδικτυακή έγινε από τις 17, διεξήχθη από τις 17 Δευτέρου του 2014 μέχρι τις 23 Δευτέρου από άτομα 18 ετών και επάνω, σε ηλικία δηλαδή τέτοια, και ψήφισαν τελικά, αφού αφαιρέσαμε διπλοψηφίσαντες κι άλλους που, εν πάση περιπτώσει, από λάθος ή από πάθος έστειλαν δεύτερο ή τρίτο SMS, 2.242 άτομα. Αυτή είναι η ταυτότητα της έρευνας. Πάμε να δούμε ποιοι ψήφισαν αναφύλο. Γυναίκες 14%, άντρες 86%. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι ποιοι ψήφισαν αναηλικία. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το 52% είναι 45 έως 64 ετών. Το 38% από 25 έως 44 ετών, το 3% από 18 έως 24 και υπάρχει ένα 7% 65+. Να, μπαίνουν και οι παππούδες στο διαδίκτυο και ψηφίζουν όπως βλέπετε. Οι πιο ηλικιωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως ανταποκρίνει στην πραγματικότητα του εκλογικού σώματος. Αυτό δεν έχω καταλάβει, αν μου επιτρέπετε. Ναι, γιατί παίρνουν από αυτό το δείγμα όσο χρειάζεται για να υπάρξει στάθμιση. Μάλιστα. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας. 17% αγροτικές περιοχές και 83% αστικές. Πάμε να δούμε ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή. Από την επαρχία 50% και από την Αττική Γη 40%. Από τη Θεσσαλονίκη 10%. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ισορροπημένο σε σχέση με τις περιοχές. Ποιοι ψήφισαν επίπεδο μόρφωσης τώρα. Ανώτατη μόρφωση 39%, ανώτερη 30%, μέση 30%, κατώτερη 1%. Βέβαια αυτό είναι και ενδεικτικό για τους αναγνώστες του Zoogla.gr. Δηλαδή περισσότεροι είναι ανώτατης μόρφωσης και βεβαίως υπάρχει 1% σε κατώτερη μόρφωση που μάλλον ασχολούνται με άλλα στο διαδίκτυο, δεν τους ενδιαφέρει πολύ η διαδικτυακή ψηφοφορία και γενικώς ένα ενημερωτικό site. Τώρα θα πάμε σε έναν πίνακα που είναι πολύ σημαντικός. Θα καταλάβετε τι έγινε με κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε ότι ο Καμίνης έχει 20%. Είναι αληθές, αλλά σε ποιο ερώτημα, όχι στο τι θα ψηφίσετε, αλλά στο ποιος κατά τη γνώμη σας θα εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων. Εδώ λοιπόν ο κύριος Καμίνης έχει 18,1%. Αλλά ο κύριος Καστιδιάρης έχει 44,6%. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος έχει 5%, ο κύριος Σακελαρίδης 7,2%, ο κύριος Κακλαμάνης 5,9%, ο κύριος Οφιανός 0,3%,
ο κύριος Καπερνάρος 2, ο κύριος Βαλιανάτος 2,5, άλλος 3,7% και 10,7% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 18 είναι, είναι κοντά στο 20% που είδαν για τον Καμίνη. Ποιος κατά τη γνώμη σας το ερώτημα θα εκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων, διότι το ερώτημα μπορείς να το κάνεις έτσι. Εάν όμως το ερώτημα το βάλεις σωστά, ποιον θα ψηφίζετε για Δήμαρχο Αθηναίων αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, και εννοείται ότι ψήφισαν μόνο εκείνοι οι οποίοι πάγονται στην Α' Αθηνών, έτσι. Ο κύριος Καμίνης πηγαίνει στο 5,7, ο κύριος Πιλιοτόπουλος στο 6,8, ο κύριος Σακελαρίδης 11,8 και είναι αναμενόμενο αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή ρεύμα, ο κύριος Κακλαμάνης στο 5,6, ο κύριος Κασιδιάρης όμως εκτοξεύεται στο 48,8. Ο κύριος Σοφιανός 0,9, 5,9 ο κύριος Καπερνάρος. Εδώ δείχνει και η ΑΝΕΛ τη δύναμή της. Βαλιανάτος 3,8, άλλος 5%, αποχή Λευκό 1,8 και δεν ξέρω δεν απαντώ το 3,8%. Μήπως θέλει κανένας σας να κάνει κάποιο σχόλιο. Ναι. Και εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι, εμείς είμαστε και το Δήμο της Αθήνας. Ορίστε. Να ξεκινήσουμε εμείς που είμαστε και από το Δήμο Αθηναίων. Ναι, να αρχίσετε εσείς. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, η πρώτη σκέψη που κάνω βλέποντας αυτά που παρουσιάζεται, χωρίς να αμφισβητώ την εγκυρότητά τους, μου διαμορφώνει την αντίληψη ότι πρόκειται μάλλον για ένα απολωμένο, θα έλεγα, δείγμα. Διότι γυρνώντας κανείς στις γειτονιές της Αθήνας, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ένας στους δύο Αθηναίους δείχνει προτίμηση προς τη Χρυσή Αυγή. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν διαφαίνεται, όπως και δεν καταγράφηκε και σε καμία από τις άλλες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι η Χρυσή Αυγή ξεπερνάει το 20%. Είναι γνωστό βέβαια ότι καταγράφει ένα σημαντικό ποσοστό η Χρυσή Αυγή ως ψήφο διαμαρτυρίας. Έχετε κάνει έρευνα? Οι πέντε προηγούμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον τύπο, καμία από αυτές δεν κατέγραφε τη Χρυσή Αυγή. Δεν μας είπαν τι ερώτημα έθεσαν, πώς το έθεσαν, διότι ναι, αν το έθεσαν έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είδα έρευνα, ας πούμε, στο Έθνος, η οποία είχε όλους τους υποψήφιους εκτός από τον Κασιδιάρη. Να πάρει ο διάλογος. Έχεις όλους τους υποψήφιους εκτός από τον Κασιδιάρη, επειδή τον θεωρείς φασίστα. Όχι, είσαι σίγουρος ότι θα είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης? Και αυτό. Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είμαι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής και ρωτάτε εμένα. Όχι, ρωτάω. Λέω, μια ερώτηση κάνω. Είμαστε σίγουροι, δεν υπάρχει, εντάξει, διορθώνω. Είμαστε σίγουροι ότι ο κύριος Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος? Οποίαν έννοια το λέτε, αν θα υποβάλει υποψηφιότητα? Μπορεί να έχει προβλήματα με τον νόμο που λένε και μερικά. Μέχρι τα τώρα δεδομένα. Εάν θα τον βάλουν φυλακή. Θα πάρει 70 τότε, αν κάνουν και αυτή την ανοησία. Διότι κάνανε αρκετέ για παράνομε πράξει, αν αποδειχθεί ότι συμμετείχε στη δολοφονία με κάποιο τρόπο του φύσα, εξοδερμού μεταναστών. Αυτό δεν είναι λόγο για να πει τόσο καιρό, τόσο καιρό που έχουν τα χαρτιά στα χέρια, αν είχε αναμειχθεί στη δολοφονία του φύσα, δεν τον είχαν βουτήξει. Μα τον συνέλαβα και τον αφήσανε, αλλά κρεμεί η δίκη. Ψέκεται, ναι, κρεμεί η δίκη. Δεν το κάνει πρακτικά. Μπορεί να πα. Αν εσύ μου με αυτή τη δημοσκόπηση, θα πω έτσι ευθέω. Ναι. Και ας μιλήσουν οι άλλοι έτσι, φίλοι εδώ. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα ότι ο βαθμός ευφυΐας των πολιτών της Αθήνας, του ελληνικού λαού, είναι δυνατόν να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να δίνει 48,8% σε ένα νεοφασιστικό μόρφωμα που έχει και εκείνα τα νεοναζιστικό και φασιστικό μόρφωμα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός και ειδικότερα ορισμένες ηλικίες σαν τη δική μου που έχουν περάσει και δικτατορίες και χούντες, κάτι έχει μείνει μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν ο ένας στους δύο, πολύ σωστά είπε, δεν είναι δυνατόν ο ένας στους δύο να ψηφίζει τον ναζιστή τον Κασιδιάρη. Κύριε Πρεμικύρη, μου επιτρέψετε λίγο, θέλω να πω στον κύριο Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, για μας ήταν μια μεγάλη έκπληξη αυτό το ποσοστό. Το ίδιο δείγμα, όταν ρωτήθηκε τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, έδωσε σχεδόν με απόλυτη ακρίβεια τα ποσοστά των κομμάτων. Και μάλιστα ήταν πιο αριστερό. Δηλαδή έδινε μια μισή μονάδα παραπάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έδινε στο ΠΑΣΟΚ, έδινε στη Νέα Δημοκρατία.
Έδινε στου ανεξάρτητου Έλληνε, έδινε στο ΚΚΕ, οπωσδήποτε. Συγγνώμη, εκείνο που κρατάω. Συγγνώμη, οι άνθρωποι που κρατάω. Επιτρέπετε λίγο, κύριε Πρεμικέλη, να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι, 2.400 τόσοι πώ είναι, ερωτώμενοι στην έρευνα τι ψηφίσατε στι τελευταίε εκλογέ, δίνουν με ακρίβεια το ποσοστό των κομμάτων στι τελευταίε εκλογέ. Δεν είναι ένα δείγμα πολλωμένο δηλαδή, το οποίο. Στα καλά καθούμενα, είναι ένα δείγμα. Καταρχάς είναι ένα. Μα επιτρέψτε μου, κύριε Πρεμικέλη, να το εξηγήσω. Είναι ένα δείγμα σταθμισμένο από το παρελθόν. Το οποίο δεν έδινε στην Χρυσή Αυγή πάνω από 6%. Αυτό λοιπόν έχει δύο ερμηνείες, κατά τη γνώμη μας. Οι έχουν θυμώσει πάρα πολύ και κρύβουν την πρόθεσή τους για αυτό που θα ψηφίσουν. Ίσως γιατί ντρέπονται να πούν ότι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει. Και γιατί να το λένε στο ίντερνετ με τα στοιχεία τους όμως. Θα σας πω γιατί. Γιατί στο ίντερνετ αισθάνονται πιο ασφαλείς για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έρχονται σε επαφή τηλεφωνική επικοινωνία, στέλνουν ένα, καταγραφή το όνομά τους. Ναι, ένα SMS. Okay. Αισθάνονται πιο άνετα από το να τους πάρεις τηλέφωνο, να τους ρωτήσεις και να έχεις μια πιο προσωπική σχέση. Δεν μπαίνω πάνω σε αμφισβήτηση. Ή έχει αρχίσει να παγιώνεται κάτι τέτοιο. Αν για να ολοκληρώσω, επιτρέπετε, κύριε Δημήτρη. Ασφαλώς και υπάρχει. Ασφαλώς και υπάρχει και αυτό που είπατε, ότι κάποιοι ντρέπονται, εν πάση περιπτώσει, να πούνε ότι θα ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή και βρίσκουν έναν τρόπο να το διατυπώσουν με αυτό. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι, εάν θέλετε, βλέποντας και ζώντας τα προβλήματα και την κατάντια κάποιων περιοχών της πόλης, πολύ άκρητα λένε θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Θα το πω παρότι θα στενοχωρήσει τον κύριο Πρεμικύριο, ότι χθες έγινα μαλλιά κουβάρια με δύο φίλους μου Σιριζέους από τα Πατήσια, οι οποίοι μου είπαν να τα ψηφίσουν Κασιδιάρη, γιατί έχει υποβαθμιστεί το σπίτι τους από τους μετανάστες. Και τους λέω: είστε, πάτε καλά, ρε. Είστε στο ΣΥΡΙΖΑ και μου λέτε ότι θα ψηφίσετε Κασιδιάρη για δήμαρχο για να γλιτώσετε από τους μετανάστες. Ο κόσμος δεν πάει καλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Γιατί? Και εσείς Κασιδιάρη θα ψηφίσετε? Όχι, δεν θα ψηφίσω Κασιδιάρη. Αλλά τότε γιατί δεν πάει? Μισό λεπτό να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο κόσμος αλλιώς ψηφίζει στις δημοτικές εκλογές και αλλιώς ψηφίζει στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Και αυτό έχει μια δόση αλήθεια. Αυτό σε ομαλές συνθήκες. Συγγνώμη, το ζήτημα Κασιδιάρη. Ωραία, να σας πω. Συγγνώμη. Ξέρω ότι είστε έτσι χυμαρόδης, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εξίσου χυμαρόδης είμαι και εγώ. Ωραία, τι σωστό είναι λοιπόν αυτό, υπό ποια έννοια. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, το θέμα Κασιδιάρη είναι μια αντίδραση του κόσμου. Εγώ χρυσαυγίτσα δεν είμαι. Ο κόσμος έχει θυμώσει πάρα πολύ με την καθημερινότητά του και με τα προβλήματά του και εκδικείται το πολιτικό κατεστημένο και τους συστημικούς και τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια και τα ίδια κόμματα και την ανύπαρκτη ανανέωση που υπάρχει στα κόμματα ψηφίζοντας ένα κόμμα που για μένα δεν με εκφράζει καθόλου ούτε η θέση του, ούτε η απόψη του, ούτε η νοοτροπία του ψηφίζει αυτό το κόμμα ως αντίδραση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Κασιδιάρης στο δεύτερο γύρο δεν θα περάσει. Προσωπική μου εκτίμηση είναι, μπορεί να πέσω και έξω. Μην μου το λέτε απολογητικά, αυτό πιστεύετε αυτό. Ωραία, είναι και... άποψή δεν μου. Δεν σα μαλώσω, επειδή δεν θα περάσει ο Κασιδιάρης. Όχι, σίγουρα δεν με μαλώσετε. Ακούστε απλά κάτι. Ψηφίζει και ο κόσμος διαφορετικά δήμαρχο και διαφορετικά βουλευτή και διαφορετικά ευρωβουλευτή. Ωραία. Σε λίγο ο κύριος Πρεμικύρης, ο οποίος λέει μεγάλα λόγια, μεγάλες κουβέντες. Όχι, θα δει ότι, το τι λέω. Ότι το ίδιο δείγμα στη διπλανή στήλη που ψηφίζει με πρόθεση ψήφου βγάζει πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θα πω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί φασίστες, κάνεις δίκες. Δεν μπορεί οι πολλωμένοι φασίστες ξαφνικά να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω ένα σκεπτικό, αν μου επιτρέπει μισό λεπτό. Ούτε συνωμότησαν 2.500. Μα επιτρέψτε μου, συνωμότησαν 2.500 άτομα για να σας... Κυρία Κατσάτου, κύριε Κατσάτου, σας παρακαλώ λίγο να πάρω μια τάξη. Παρακαλώ. Θα έρθω και εγώ κάποια στιγμή. Λοιπόν, αμέσως κύριε Χειμωνάρχο. Αυτό που είδαμε κύριε Τριανταφυλόπουλε είναι έντονα αντιδραστική ψήφος. Έντονα αντιδραστική ψήφος. Μην ξεχάσουμε και πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε και εμείς εδώ που είμαστε αλλά και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν το χρόνο που έγινε. Είμαστε μέσα Φεβρουαρίου. Μέχρι το Μάιο έχουν να γίνουν πολλά πράγματα. Έχουν να γίνουν πολλές ζυμώσεις.
έχουν να γίνουν πολλές εξελίξεις στη χώρα μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι παρότι είπατε ότι δεν είναι πολιτικό το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη τη δικιά μου είναι πολιτικό. Είναι... Όχι, ίσα ίσα. Είπα ότι είναι απόλυτα πολλωμένη κατάσταση. Διότι βλέπεις ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα κυβερνητικά και πηγαίνουν ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Θα το δείτε τώρα σε λίγο αυτό. Δηλαδή είναι μια απίστευτη πόλωση όπου οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας είναι τρομακτικές. Ακολουθεί δηλαδή την οδό του, την πεπατημένη, του ΠΑΣΟΚ, όπως κατέβηκε. Για να ολοκληρώσω. Βαθμιαία, οι συνδυασμοί ακόμα δεν έχουν σχηματιστεί. Οι συνδυασμοί ακόμα δεν έχουν σχηματιστεί. Τα προγράμματα δεν έχουν κατατεθεί στον αθηναϊκό λαό. Οι υποψήφοι δήμαρχοι ακόμα δεν έχουν εκτεθεί στον κόσμο. Είστε σίγουρος ότι ο αθηναϊκός λαός θα κάτσει να ακούσει προγράμματα? Βεβαίως θα ακούσει προγράμματα. Αυτή τη φορά θα ακούσει σίγουρα προγράμματα. Φοβάμαι πως όχι. Αυτή τη φορά αυτές οι εκλογές. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ακούν προγράμματα? Θα σας πω. Αφού όσες φορές άκουσε προγράμματα δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Εδώ είναι η διαφορά του δικού μας συνδυασμού. Εσείς το λέτε. Βεβαίως. Και ο Καπερνάρος. Βεβαίως. Αλλά γιατί να σας πιστέψουμε? Θα σας απαντήσω αμέσως. Η άποψή μας αυτή τη φορά είναι ότι αυτές οι εκλογές του τέλους Μαΐου και οι τρεις. Ενώ τρεις, οι δύο γύροι των δημοτικών εκλογών και των περιφερειακών εκλογών και οι ευρωεκλογές, είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση των Ελλήνων με τη δυστυχία τους. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση των Ελλήνων, όλου του λαού μας, με τα μνημόνια και με τη νέα τάξη πραγμάτων. Τον πίνακά μου σας παρακαλώ. Θα τα πούμε σε λίγο, συνεχίζουμε. Ποιον λοιπόν θα ψηφίζατε για Δήμαρχο Αθηναίων αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή? Τελευταίο σχόλιο σε αυτή τη φάση από τον κύριο Χειμώνα. Απλώς να πω, ποια είναι η διαφορά μιας ιντερνετικής δημοσκόπησης από μια δημοσκόπηση με τηλέφωνο, μιας τηλεφωνικής? Ότι στην ιντερνετική δημοσκόπηση επιλέγει ο ίδιος που θα ψηφίσει να ψηφίσει. Δηλαδή μπαίνει μέσα, κάνει κλικ, αφήνει τα στοιχεία του και ψηφίζει. Όχι. Ναι. Δεν για το καταλάβατε. Σε επιλέξατε εσείς την τύχη, δηλαδή στείλατε μηνύματα και είπατε. Εμείς για ένα πολύ μεγάλο διάστημα είχαμε αναρτήσει την πρώτη σελίδα ότι για να δημιουργηθεί μια database να μπορούμε να κάνουμε τη διαδικτυακή ψηφοφορία θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία σας. Και επιλέξατε από αυτούς. Απάντησαν 20.000 άνθρωποι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, ακόμα. Και δεν επιλέξαμε εμείς. Με τυχαία, με κλήρωση, δεν ξέρω. Όχι. Με κλήρωση, άμα επιλέξει, χάθηκε. Οι στατιστικολόγοι και οι άνθρωποι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά επέλεξαν ένα δείγμα ούτως ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας μας. Ακόμα σε σχέση δηλαδή με βιωτικό επίπεδο, μορφωτικό επίπεδο, περιοχές, ηλικίες, τα πάντα. Ακόμα και έτσι. Εμείς λοιπόν τους στέλνουμε ένα SMS και τους λέμε ψηφίστε. Και το SMS έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα και εκείνοι βάζουν τα σταυρουδάκια τους, ψηφίζουν και έχουν δηλαδή δική τους πλατφόρμα που ψηφίζουν. Δεν, το άλλο, στο άλλο ψήφισαν γύρω στις 20.000 άνθρωποι. Το άλλο εννοείται. Το μεγάλο. Με αυτό που είναι ελεύθερο. Όχι. Οι ίδιες ερωτήσεις είναι και στο Zoogla.gr για όλο τον κόσμο που μπαίνει και αποσφείς διαβάζει. Και βλέπεις πόσο... Και ναι, μπορεί. Ναι. Εκεί λοιπόν, για να καταλάβετε, βρήκαμε 2.500 κομπιναδόρους. Που μπήκαν δύο φορές. Και οι οποίοι μπήκαν δύο και τρεις φορές. Τέλος πάντων. Πέρα από αυτό. Ακούστε. Από αυτό το δείγμα είναι που είπατε πριν ότι όταν τους ρωτήσατε εσείς πριν τις εκλογές, ψηφίσατε. Όχι από το μεγάλο δείγμα, το μικρό. Το μικρό. Σημαίνει τότε ότι το δείγμα αυτό το μικρό που είναι σταθμισμένο, που είναι δοκιμασμένο, που. Όμως, συνεχίστε αυτό που λέτε, είναι λοιπόν το ίδιο όπως τους παίρνουν τηλέφωνο, εμείς τους στέλνουμε ένα SMS και τους λέμε μπορείτε να ψηφίσετε. Και αρχίζει η ψηφοφορία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί πάλι κάνουν αυτή μια κίνηση στην αρχή. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη ιντερνετικά. Έχει πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με τέτοια ζητήματα και μπορεί πολύ εύκολα να πέσει ένα σύρμα που να λέει ότι εκεί υπάρχει κάτι τέτοιο. Κύριε Χειμώνα, δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όταν εμείς επιλέξαμε το δείγμα, δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή ως κόμμα. Ήταν τόσο μικρό. Είναι το ίδιο κόμμα διαχρονικά, δηλαδή από χρόνια επιλέγετε, ρωτάτε τους ίδιους ανθρώπους. Το δείγμα, ναι, είναι επιλεγμένο, επελέγει πριν από 5 χρόνια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι μέσα σε 5 χρόνια. Ναι. Και απλώς ανανεώνουμε
με ένα μικρό κομμάτι των νέων ηλικιών για να υπάρχουν 18άριδες και... Ακόμα όμως και τότε η Χρυσή Αυγή ήταν μια οργάνωση. Δηλαδή ο πυρήνας της Αυγής δεν έχει μεγαλώσει πολύ. Ναι, αλλά δεν έδινε όμως, δεν έδινε. Οι ίδιοι άνθρωποι ψήφισαν και δεν έδινε πάνω από 2-3%. Μετά πήγανε στο 6,3% όσο τους δώσαμε, όσο πήραν στις εκλογές. Τους δώσαμε εμείς και ήταν η μόνη μέτρηση που τους έδωσε αυτό το νούμερο. Άλλο 6,3, άλλο 48%. Δηλαδή, εδώ συμφωνώ με τον κύριο Δημόπουλο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας στους δύο Αθηναίους ψηφίζει. Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω. Εγώ σας είπα ότι έδωσα μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τον... ποιον θα ψηφίζετε λοιπόν για Δήμαρχο Αθηναίων. Είδατε ότι πήρε 48,8. Πότε κατά τη γνώμη σας θα ξεκινήσει η ανάπτυξη της χώρας? Το 14 το 6%. Το 15 το 8,3%. Το 5,6 το 16. Το 4,5 σε 4 χρόνια, το 3,9 σε 5 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα πόσοι συμφωνούν 56,4 μετά από 5 χρόνια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι απόλυτα φυσιολογικό. Καθόλου. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εάν η ανάπτυξη της χώρας αρχίσει μετά από 5 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης θα δει στην τσέπη του δραχμούλα, ευρώ, εν πάση περιπτώσει, μετά από 7-8 χρόνια, 9. Εντάξει, είναι και τι ονομάζουμε το ανάπτυξη. Αυτό ξέρετε, ούτε ψήλο στον κόρφο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω γιατί ότι... αν η ανάπτυξη αρχίζει μετά από 5 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 2 είναι κυβέρνηση, θα περάσει 3 πολύ δύσκολα χρόνια που ο κύριος Πρυμπικύρης, ορίστε. Λέω εγώ ότι και μέχρι το 2014... Ναι. Μπορεί να έχουμε ανατροπή της κατάστασης και με την ανατροπή της κατάστασης εκ των πραγμάτων αρχίζει μια άλλη. Εσείς είστε η προσωποποίηση της αισιοδοξίας. Και αυτό πάλι δεν είναι πολύ ρεαλιστικό που λέτε. Είστε η προσωποποίηση της αισιοδοξίας. Να σας πω γιατί. Είσαστε σίγουροι ότι αυτοί οι 152 θα παραμείνουν 152 μέχρι τώρα τέλος μετά τις δημοτικές εκλογές? Δεν ξέρω. Τι λες? Όχι. Βεβαίως. Και αν φύγουν 152 και 149, η ανάπτυξη πώς προέρχεται? Δήλωσε επισήμως ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει στρατευμένο στη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Το δήλωσε δημοσίως και είναι ξεκάθαρο. Κυβερνάνε τι προβλέπει. Τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν σιγά σιγά. Και ο κόσμος τώρα είναι στα κάγκελα και είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Γι' αυτό βγαίνουν και αυτά τα ποσοστά. Τα έχετε δει τα σημερινά? Τα έχω δει, φυσικά και τα έχω δει. Ναι, μην με διακόπτω όμως συνέχεια. Και πάνε, για νέο, πάνε για νέο μνημόνιο. Κοιτάξτε, διακόπτοντας με συνέχεια, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ δεν διασπώμαι έτσι, όσο και όχι, να το όχι, προσπαθείτε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αφήστε συνεχίστε, με να ολοκληρώσω. Πριν. Λοιπόν, κυβερνάν εστί προβλέπειν. Πήρε κάποια μέτρα η κυβέρνηση, πάρα πολύ δυσάρεστα. Και κάποιες ομάδες πληθυσμού πραγματικά αδικήθηκαν. Κύριε Κατσάκου, παρακαλώ πολύ, βάλτε την άνω τελεία. Δεν θα ψάλουμε την αδικία 5 ώρες από τα 12 Ευαγγέλια. Δεν θα την ψάλω τώρα, μισό λεπτό. Αφήστε λοιπόν. Πάμε. Μισό λεπτό. Κάντε μου τη χάρη. Μην αγχώνετε. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν. Οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι δεν θα ψηφίσουν τρελούς, γιατί τρελοί θα τους κυβερνάνε μετά. Η Ελλάδα όμως δεν είναι και μόνο νοικοκυρέοι, είναι και άλλοι. Δεν είναι μόνο νοικοκυρέοι. Γιατί αυτό μου θυμίζει λίγο αβεροφική δεξιά. Οι νοικοκυρέοι. Η Ελλάδα είναι και άνεργοι, είναι και νέοι. Αυτό μου θυμίζει λίγο προστατευτική αμερικανικού τύπου πολιτική. Δεν είναι καλός όρος. Και τα ρεμάλια. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτό? Και στο Ζάπιο. Κάντε μου λίγο τη χάρη. Στο επόμενο ερώτημα, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η αύξηση των διοδίων, πριν πάμε στην πρόθεση ψήφου που ξέρω ότι σας καίει, σε κυβερνικούς χειρισμούς το 25%, στην ιδιωτική αυθαιρεσία το 9%, είδατε, και στα δύο το 61%. Χρεώνεστε λοιπόν εσείς από τους νοικοκυρέους, γιατί δεν μπορεί όλοι αυτοί το 61% να είναι όλοι ρεμάλια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έτσι. Ποιο είναι λάθος? Μα δεν είπα ότι όλα μπαίνουν καλώς και όλα είναι σωστά. Εδώ σε λίγο θα πληρώνουμε περισσότερο διόδιο από το νοικοκυρέι με το κούρεμα χάρτης καταθέσεις. Όλα είναι σωστά. Η νοικοκυρέι με τα χαράτσια πληρώνει. Πώς το είπατε αυτό το προβλέπειν? Το κυβερνάνε στι προβλέπειν. Στι προβλέπειν. Αυτοί λοιπόν μόλις κατάλαβαν ότι υπάρχει ηλεκτροκίνηση και δεν πληρώνει βενζίνη,
σου λέει κάτσε να πάρουμε τώρα από τα διόδια, καταλάβατε. Και ό,τι έπαιρναν από τα κάψιμα θέλουν να τα παίρνουν από τα διόδια. Δηλαδή το προβλέπιν τους είναι για το 3.000 όταν θα υπάρχει απόλυτη ηλεκτροκίνηση. Μα τι λέμε τώρα. Χωρίς πάμε να κάνουμε ένα χιλιόμετρο δρόμο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί το επόμενο είναι ποιος πολιτικός αρχικός, κατά τη γνώμη σας, μην το βγάλετε, είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα. Λοιπόν, για να δείτε τώρα, εδώ πριν πάμε στην πρόθεση, έχει και άλλα ερωτήματα πολύ ενδιαφέροντα. Δείτε τώρα τι λένε. Σκρίπτα μάνεν, μένει η εικόνα, καταγράφονται όλα αυτά που λέμε, θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας του Zoogla.gr, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά μια συνέντευξη από τη φυλακή που έδωσε πριν από λίγες ώρες ο Νίκος Μιχαλογιάκος, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, που είναι δημοσιογράφος και είναι και αυτός προφυλακισμένος για άλλη υπόθεση στις φυλακές Λάρισας, στην εκπομπή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αυτή. Γιατί είναι ο μόνος μάρτυρας ο οποίος κατέθεσε επώνυμα ως πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, και θα ακούσετε ορισμένα πράγματα που θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να ακουστούν και αυτά. Και βεβαίως η μεγάλη κόντρα με τον κύριο Αλαϊάδη και τον τρισχαριτωμένο μπουμπούκο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος όμως δεν το βάζει κάτω. Είδατε, εμφανίστηκε, ήρθε ο συμβολιογράφος, δεν πιστεύατε, θυμάστε τι μου λέγατε. Δεν θα έρθει, ήρθε. Τους έχει την ίδια τρέλα με τον Κούγια για την τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση, και κάγκελα θα πει. Δείξει και από πολυκατοικία θα κατέβει και από το ό,τι θέλει. Αλλά θα είναι εκεί όμως. Αρκεί να υπάρχει η κάμερα, όχι ο συμβολιογράφος. Αν έλειπε ο συμβολιογράφος, δεν τον ένοιαζε τόσο όσο ότι ήταν η κάμερα εκεί για να δείξει ότι έχει δίκιο. Για να δούμε. Φοβάμαι ότι έχει μπλέξει μαζί σας. Έχετε αυτό το ψυχρό βλέμμα του δολοφόνου, ο οποίος μένει ασυγκίνητος, είτε γίνεται μεγάλη φασαρία είτε όχι, εκεί βράχος. Έχετε άποψη. Λοιπόν, ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Ο κανένας, 32,4. Μπράβο ρε παλικάρια. Πώς τα έχετε καταφέρει έτσι και ο κανένας είναι πάντα πρώτος? Ο κύριος Τσίπρας από τα υπαρκτά πρόσωπα πρώτος με 19,9. 16,2 Αντώνης Σαμαράς. Πρώτη φορά πέφτει ο κύριος Σαμαράς, και πρώτη φορά 12,1 ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό. Δεν είχε εμφανίσει ποτέ τέτοιο ποσοστό. Καμένος 3,7, Κουτσούμπας 2, Βενιζέλος 1,3, Κουβέλης 0,5, άλλος 9%, ο κανένας όπως είπαμε 32,4 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 3. Τώρα ο κύριος Βενιζέλος δεν θα αισθάνεται ωραία με το 1,3, είναι και αντιπρόεδρος. Εντάξει, εκεί πάντα είπαμε, είναι μια τελετική δημοσκόπηση. Είναι αλήθεια ότι γενικά το ποσοστά του Πασόκ είναι πολύ χαμηλά αυτόν τον καιρό. Το Πασόκ σηκώνει ένα βάρος εδώ και 3 χρόνια, 4, επέλεξε μια συγκεκριμένη πολιτική. Για κάποιους, όπως εγώ, πιστεύω ότι ήταν στη βάση. Πώς έγινε αυτό το λάθος τώρα να πας με τη Νέα Δημοκρατία να γίνεις δεκανίκητης? Δεν γίναμε δεκανοί και πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση. Και αρχικά ήταν 3 κόμματα, δεν ήμασταν μόνο εμείς και η Νέα Δημοκρατία. Είχαν γίνει 2 εκλογικές αναμετρήσεις και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν πηγαίναμε και σε 3η εκλογική και 4η και 5η, δεν θα έβγαινε καμία. Ξέρεις σε πόσες χώρες της Ευρώπης τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν συνεργασία με τα χριστιανοδημοκρατικά, τα φιλελεύθερα και τα συντηρητικά κόμματα? Δεν είναι ιδεολογική επιλογή όμως. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει επιλογή. Έχει κάνει. Μας προετοιμάζουν ψυχολογικά. Έχουν κάνει. Μας προετοιμάζουν ότι θα συνεργαστούν με τον Σαμαρά. Συγγνώμη. Μη συνεργαστείτε και εσείς αύριο. Έχουν κάνει επιλογή. Όμως.
Αυτό είναι όνειρα θερινής νυχτός. Ναι, σου λέω. Γιατί θα είναι κάτι. Και, όχι παραθύσει νέο. Τι είπατε κύριε Χειμωνά, τι του είπατε. Εδώ είμαστε και εδώ, είσαστε. Ό,τι τι. Μπορεί να κυβερνήσουν αύριο με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αφού άμα πάτε εσείς στο 3, με ποιον θα κάνουν κυβέρνηση. Εγώ είπα ένα πράγμα. Προσέξτε. Ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που έκανε το Πασόκ. Εγώ το δικαιολογώ το Πασόκ. Δηλαδή ήταν μια επιλογή του Πασόκ, η οποία ήταν επιβεβλημένη από τις εκλογές που έκανε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία για να προχωρήσει το χτύπημα του κοινωνικού. Επειδή θέλω να μείνει το βίντεο και να το έχουμε για να το παίζουμε, όχι για να γελάμε, να το ευχαριστηθούμε μετά τις εκλογές. Ναι. Εν ονόματι της Δημοκρατίας, για να μην πάρει πρόταση Χρυσή Αυγή, προσέξτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Να σας πω γιατί. Διότι η Χρυσή Αυγή είναι η πέμπτη φάλακα της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς. Καθαρά και, πράγματα. Και θα αφήσετε τον τόπο ακυβέρνητο. Σε καμία περίπτωση. Και θα δεν το μπορείτε... κυβερνήσουμε εμείς. Μα άμα δεν διότι μπορείτε... είμαστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι. Αυτοδύναμοι θα βγείτε κιόλας. Συγγνώμη. Να σας πω. Δεν θα υπάρχει αυτό το δίλημα. Γιατί θα είναι πάλι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Σαμαράς μαζί με είναι την ο μόνος πρωθυπουργός που μεσούσει στις κρίσεις υλοποιεί την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και υλοποιεί την έξοδο από τις χώρες από την κρίση με συνδεδεμένες στρατηγικές και πολιτικές. Και κανείς δεν πίστευε το 2012 ότι μετά από ένα χρόνο θα είχε καταφέρει η χώρα να έχει πλεώνασμα. Ωρα. Έστω αυτό το μικρό πλεώνασμα. Αν μπορείτε και αυτό το πλεώνασμα. Πτώση αδυναμίας. Αυτό το λόγο κύριε. Δεν υπάρχει πλεώνασμα. Το πλεώνασμα εκτός... είναι εξωπραγματικό. Δεν μιλάω. Κύριε, παρακαλώ, κύριε. Ένας θα δίνω εγώ το λόγο. Το πλεώνασμα έχει προέρχεται από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Μου κάνετε τη χάρη. Εάν συνεχίσετε έτσι, ακούστε, αυτό που κάνετε είναι οχλαγωγία. Δεν ακούγεται κανένα σα. Λοιπόν, κύριε Παπουτσί, εσείς και την πατήσατε που πήρατε μαζί και φύγατε και την ξαναπατήσατε και τώρα δεν βλέπω να βγαίνετε στις εκλογές να πιάνετε αυτό... το 3%. Εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή, είναι... είδατε όποιος μπαίνει στη μέση από δύο που τσακώνονται τρώει τις περισσότερες. Εντάξει, ήρθε όμως πιστεύουμε στη Δημοκρατική Αριστερά ο καιρός να καταλάβουν το εξής, ότι δεν έχει κάποιο νόημα μεσούσεις μιας χρεοκοπημένης χώρας, τυπικά όχι αλλά ουσιαστικά, να αναπαράγουμε συνθήκες δικοματισμού, καρικατούρες δικοματισμού. Όπως είδατε και εδώ στο πάνελ. Παράλληλοι μονόλογοι. Αφορά αυτό κάποιον αυτή τη στιγμή. Μισό... Όχι, δεν σας επιτρέπω. Δύο λεπτά. Όχι, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί σχεδιασμοί, φίλε μου. Ναι, ή θα είσαι με την κεντροαριστερά, ναι. Κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά από μια πλευρά, ναι. Ή, θα είσαι, ή θα είσαι με την αναλλακτική προοδευτική αριστερά. Εμείς καλέσαμε τη Δημάρ. Καλέσαμε τη Δημάρ να έρθει από αυτή την πλευρά του. Γι' αυτό χάνετε. Παρακούστε. Ακούστε κάτι. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Παπουτσί, ολοκληρώστε τη φράση. Σας δεν θα τον διακόψει κανένας, γιατί θα αφήνω μόνο εκείνο να μιλάει πλέον. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν έχει νόημα... Μόλις δουν ήπιο άνθρωπο, του παίρνουν τον λόγο. Ειδικά αυτός ο κατεργάρης του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ο οποίος είναι πολύ προπονημένος και δεν είναι. Άμα φύγει λίγο η μπάλα αριστερά-δεξιά, την πήρε και έφυγε. Πάει για τα δίχτυα κατευθείαν. Εσείς θα είστε ο διαιτητής όμως εδώ, πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες. Ναι. Βασιζόμαστε σε εσάς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν πολιτεύεται με βάση δημοσκοπήσεις. Έκρινε το 2012 ότι πρέπει να μπει στην κυβέρνηση. Γιατί, όπως σωστά είπε ο κύριος Χειμωνάς, το διακύβευμα ήταν πολύ μεγάλο. Όταν όμως έκρινε ότι μια κυβέρνηση βασίζεται σε μια προγραμματική συμφωνία, όταν έβλεπε ότι δεν τηρείται, όταν έβλεπε να διαφοροποιείται η Νέα Δημοκρατία, η στρατηγική της και ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά, διαφοροποιήθηκε. Τώρα όλα αυτά που λέτε είναι ωραία, αλλά δεν πείσατε τελικά. Ο κόσμος, ξέρετε τι σας είπε. Κολλητήρια της Νέας Δημοκρατίας και της Τρόικας και της μνημονιακής πολιτικής, και αυτό πληρώνεται τώρα. Ενώ προσπαθήσατε να αποστασιοποιηθείτε γρήγορα. Ήταν τελικά το δικό σας γρήγορα, ήταν πολύ αργά για τους ψηφοφόρους. Αυτό μένει να το δούμε. Εντάξει, σεβόμαστε πάντα κάθε αποτύπωση. Λοιπόν, δεν πίστευα ότι αυτός ο πίνακας θα κάνει τόση φασαρία. Κύριε Αλαϊάδη, να πάμε στον επόμενο και να πείτε, γιατί θα δείτε. Μου επιτρέπει, βέβαια. Τώρα γιατί δεν πειράζει. Όχι, αυτό τον πίνακα εσείς δεν έχετε να πείτε. Θα κάνουμε μια συζήτηση που να έχει και ένα περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το λοιπόν, τώρα θα πάμε στον πίνακα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πίνακα. Μου επιτρέπετε, κύριε, σας παρακαλώ. Και δίνεις χαρακτηρισμούς. Ποιος είναι και ποιος δεν είναι κουραστικός. Διακόπτεται συνέχεια όλους τους ομιλητές. Αυτό λέω. Έχετε γίνει κουραστικός για τη συζήτηση. Ναι, αλλά κάνουμε μια συζήτηση που να έχει και ένα περιεχόμενο, να έχει και ένα νόημα. Ας αφήσετε να το κρίνει ο κόσμος αυτό και ο συντονιστής. Εσείς δεν το κρίνετε. Άμα δεν το κρίνετε μόνος, σας κάνετε. Κάντε μου τη χάρη.
Πάμε στην παράσταση Νίκης τώρα να δείτε. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? 59,6 ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τώρα οι φασίστες που έλεγε ο κύριος. Τι λένε οι φασίστες, οι υπολωμένοι φασίστες. Δεν είναι φασίστας ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τρελαθεί και δεν ξέρει τι ψηφίζει. Ο κόσμος έχει εκνευριστεί και ψηφίζει εκείνο που νομίζει ότι θα τιμωρήσει τα καθεστωτικά κόμματα. Όταν τον ρωτάς ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, δίνει το ΣΥΡΙΖΑ με 59,6, έτσι, συντριπτικό ποσοστό. 19,4 τη Νέα Δημοκρατία, 0,6 το ΠΑΣΟΚ, 1,2 ΑΝΕΛ, 14 τη Χρυσή Αυγή. Δείτε πόσο επιμένει και σε αυτή την πίεση η Χρυσή Αυγή. Δημοκρατική Αριστερά 0,7, ΚΚΕ 0,5, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 7,5. Να, πάρετε το λόγο τώρα. Μπορώ να τον έχω το λόγο. Τώρα βέβαια, με 59,6 θα σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη, δεν είναι 59 και δεν ήθελα να ενοχλήσω κανέναν συνομιλητή μου. Απλώς εγώ έβαλα στο τραπέζι ένα ζήτημα πολιτικών σχεδιασμών και λέω ότι οι επιλογές που έκανε το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιλογές τυχαίες. Έχουν γίνει και πριν ακόμα από την μνημονιακή εποχή για να, και οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και οδήγησαν όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία σε επιλογές που ήταν καταστροφικές για τον κόσμο της εργασίας κατά την ταπεινή μας άποψη. Από την άλλη πλευρά, λέμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένας κόσμος αγανακτισμένος και όλοι θα συμφωνήσουν. Το ζήτημα είναι πώς η αγανάκτηση θα γίνει πολιτική πρόταση. Εμείς προσπαθούμε αυτή την αγανάκτηση να την έχουμε πολιτική πρόταση που να έχει το στοιχείο της δημοκρατίας μέσα, της συμμετοχής, της λαϊκής συμμετοχής και φυσικά της ανατροπής σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Της μεταρρύθμισης. Από εκεί και της μεταρρύθμισης, οπότε δεν έχετε πει δύο μεταρρυθμίσεις. Συγγνώμη. Δύο μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε. Προσέξτε. Εκείνο που αφισβητώ εγώ και σταματώ εδώ είναι η αγανάκτηση προς τη Χρυσή Αυγή. Προσέξτε. Που εγώ δεν πιστεύω. Διότι έχω ελπίδα στην ωριμότητα του ελληνικού λαού. Έτσι. Η αγανάκτηση που πηγαίνει προς την Χρυσή Αυγή στην πραγματικότητα στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον αγανακτισμένο που στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Κάντε υπομονή. Γιατί η Χρυσή. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει ούτε μία πρόταση. Αυτό που δεν κάνετε... λέω για το αυτοδιοικητικό κίνημα. Αυτό που κάνετε για τώρα... οτιδήποτε ζήτημα. Για την ανεργία, για τα ζητήματα αυτό του εργασιακού σχέδιου. Αυτό που κάνετε τώρα είναι προπαγάνδα. Όπως θέλεις, πες το. Εγώ λέω την άποψή μου. Αλλά όμως... Θέλω να την πεις προπαγάνδα, πες την προπαγάνδα. Όχι, θέλω να πω. Εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις με αυτή τη δημοσκόπηση πώς είναι δυνατόν το 48% προηγουμένως να βάζει τον Κασιδιάρη, να αναδεικνύει τον Κασιδιάρη σαν δήμαρχο και το 50, να δίνει και το 59,6 να βγάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πρέπει να... Ναι. Όχι εγώ. Για να ρωτήσω την κυρία, τη δεύτερη κυρία της παρέας μας. Ναι, αυτό ίσως επιβεβαιώνει αυτό που είπε η κυρία Κατσάτου πριν, ότι ο κόσμος ψηφίζει διαφορετικά σε βουλευτικές εκλογές και διαφορετικά σε αυτοδιοικητικές. Και εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος... την αγανάκτησή του ίσως τη βγάζει πιο εύκολα σε αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί θεωρεί ότι ίσως διακυβεύονται λιγότερα πράγματα για εκείνον. Κοιτάξτε πόσο. Καλή μου, αυτές οι εκλογές, οι δημοτικές. Κύριε Πρεμικύρη, να σου πω, δεν θα απαντάτε σε όλους. Κύριε Πρεμικύρη, ακούστε. Για να καταλάβετε ότι ο κόσμος έχει κρίση. Από τη Θεσσαλονίκη είναι. Αυτά είναι τηλέφωνα τώρα, έτσι. Μηνύματα που έχουν έρθει, που έρχονται ανά 10 λεπτά. Δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο φίλος ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, βγάλετε και τα παλιά στοιχεία να δουν τη σύγκριση, μη σας βγάλουν ψεύτες, γιατί θυμούνται το δείγμα αυτό ότι ψήφιζε παλαιότερα. Λέει λοιπόν μια κυρία από τα Πατήσια, Μαρία, ας βγει ένα κόμμα να πει ότι θα προστατευτούμε από τους μετανάστες και τότε κανείς δεν θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η λογική του κόσμου. Τι θα πει να προστατεύει το κράτο. Να σα πω τι είναι η λογική. Θα πει να εφαρμόζεται ο νόμος. Αυτό θα πει. Να υπάρχει ένα κράτος δικαίου. Αυτό θα πει. Υπάρχει. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Κυρία Κατσάτου, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να κάνετε έτσι? Λοιπόν, λέει, δεν είμαι ψηφοφόρος από τα Πατήσια τη Χρυσή Αυγή. Προς Θεού. Μένω όμως στα Πατήσια. Όποιος από το πάνελ μένει στα Πατήσια, μόνο αυτός μπορεί να μιλήσει. Κλείνει ένα μαγαζί ελληνικό κάθε μέρα και ανοίγουν δύο καταστήματα ξένων. Στη Δροσοπούλου το βράδυ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω.
Και δεν είμαι χρυσαυγίτης. Το βλέπετε αυτό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος αυτός δεν έχει τρελαθεί. Η ελεκτρισία βγήκε ποσοστά και σε άλλες περιοχές. Ο άνθρωπος αυτός έχει δίκιο ότι είναι προβληματισμένος. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί στο σπίτι του. Βγαίνουμε εδώ και τα λέμε. Σας είπα, εγώ τσακώθηκα με δύο φίλους Σιριζέους που λέει απαξιώθηκε το σπίτι μας και το μαγαζί μας. Να μιλήσει ένας πατησιώτης, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Ορίστε. Να μιλήσει ένας πατησιώτης, εγώ που είμαι πατησιώτης γέννημα θεράπη. Ναι, αν είστε, ναι, να μιλήσετε. Λοιπόν, σωστά δείξατε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μένετε στα πατήσια τώρα. Βεβαίως, είμαι γέννημα θεράπη πατησιώτης, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην προτίμηση του κόσμου προς τη Χρυσή Αυγή στο Δήμο της Αθήνας σε σχέση με τις πανελλαδικές δημοσκοπήσεις που κάνετε. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει την κατάρρευση και την κατάντια της πόλης μετά το εντός εισαγωγικών νοικοκύρεμά της από την ίνη Δημαρχία Καμίνη. Αυτό δείχνει όμως και τις σοβαρές πολιτικές ευθύνες που έχει η αριστερά, η οποία κόφευε στο να συνηγορήσει ουσιαστικά στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το εκρηκτικό μεταναστευτικό ρεύμα που διαμόρφωσε μια ανομία. Ο κόσμος σήμερα, υποφέρει από την παραβατικότητα και βιώνει μια κατάσταση που έχει υποβαθμίσει σοβαρά την ποιότητα της ζωής του. Εμείς λοιπόν δεν ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε με τους νοικοκυρέους. Κάποιοι δυστυχώς ντρέπονται. Ο κύριος Αραϊάδης, υποψήφιος περιφερειάρχης με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ανεξάρτητος. Όχι, με το ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος σκέτο. Πώς είπαμε... Επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε... Το πρώην εξής... ανεξάρτητος Έλληνο. Πρώην. Έτσι, αυτό με μπέρδεψε. Λοιπόν. Μπερδεύτηκα. Και γιατί την κάνατε από τους ανεξάρτητους Έλληνες και φύγατε? Ο λόγος που έφυγα ήταν ότι εγώ ήμουν από αυτούς που πήγαν να στηρίξουν τους ανεξάρτητους Έλληνες και κάνανε ένα συμβόλαιο τιμής με τον κύριο Καμένο. Ο κ. Καμένος δεν το στήριξε. Τι δεν τήρησε, δηλαδή. Δεν τήρησε το συμβόλαιο που κάναμε. Δηλαδή. Και άλλο συμβόλαιο εδώ. Είχαμε υπογράψει ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από αυτούς που έχουν ψηφίσει τα μνημόνια ή τα έχουν στηρίξει μέσα ή έξω από τη Βουλή. Και με ποιο συνεργάστηκε? Τον κύριο Νικολόπουλο. Μας τον έφερε στο συνέδριο, τον οποίο δεν το θέλαμε και συνέχισε να κυκλοφορεί μαζί του. Έκανε τον κύριο Πουλίδρα, τον οποίο ο ίδιος βγήκε τηλεοπτικά και είπε ότι θα συνεργαστούμε. Και εγώ, παρόλο που είχα φύγει από τους ανεξάρτητους Έλληνες, εγώ ήμουν αυτός που ξεσηκώθηκε. Τον κύριο Παπαχρήστο, Παπαχριστόπουλο, όπως το λένε, τον οποίο τον έχει βάλει μέσα. Ναι. Το φίλο μου, το γιατρό. Ναι, αλλά λέει ότι δεν το ψήφισε γιατί δεν είχε βγει βουλευτής. Αν έβγαινε βουλευτής, το είχε ψηφίσει. Εγώ όταν βγήκα σε πάνελ μαζί του, το μνημόνιο υποστήριζε ο κ. Παπαχριστόπουλος. Πόλεμος. Και τελευταίο, ότι όταν αυτή τη στιγμή έχει τον κύριο Τζιτζικώστα και έχει διαλυθεί όλη η βάση των ανεξαρτητών Ελλήνων. Γιατί γίνεται χαμός, γιατί ο κύριο Τζιτζικώστας είναι άνθρωπος του συστήματος. Επί του θέματος. Εγώ συμφωνώ πρώτα για τις δημοσκοπήσεις σας, οι οποίες και στο δείγμα το τι πιστεύετε ότι θα έβγαινε, γιατί δεν είναι το 59,6 πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο Γκασιδιάρη, είναι αυτή τη στιγμή το εξής. Πάμε πρώτον. Μιλάμε για ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο δεν είναι υπαρκτό. Όταν αυτή τη στιγμή μιλάνε για ένα δισεκατομμύριο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά 10 δισεκατομμύρια ανίσπρακτους φόρους, αυτό σημαίνει, εγώ ξέρω μαθηματικά, ότι 1 μείον 10 μας κάνει μείον 9. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρύπα μείον 9 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους φόρους. Τρίτον, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το έχει πολίτες, ούτε η προηγούμενη δημοτική. Αν οι πολίτες λιποθυμάν με τους φόρους που έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα. Ένα μείον 10, λέω. Ανίσπρακτη. Συγγνώμη, κύριε. Ανίσπρακτη από ποιους? Γιατί οι πολίτες έχουν ματώσει να πληρώσουν. Μα δεν έχουν, δεν καταλαβαίνετε. Ποια δεν έχουν να τα πληρώσουν. Λοιπόν, διάλειμμα. 10 δισεκατομμύρια είναι ανίσπρακτοι φόροι. Με την πρόθεση ψήφου στο ερώτημα αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή. Αν υπάρχει και λύση για να χτυπηθεί ο κ. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Εδώ είναι ο Μεζές τώρα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Σε εξέλιξη λοιπόν η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr, η οποία διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε φτάσει στο σημείο της πρόθεσης ψήφου, που είναι και το σημαντικότερο για μια έρευνα.
αλλά και άλλα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακολουθεί η συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου από τη φυλακή. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει σε συνεργείο. Στην κάμερα φυσικά φαίνομαι εγώ, έτσι. Εκείνος μιλάει από το τηλέφωνο και είναι και η συνέντευξη ενός του βασικού μάρτυρα κατηγορίας εναντίον της Χρυσής Αυγής. Και βεβαίως το στίχημα, η συνάντηση του κυρίου Αλαϊάδη, του ανεξάρτητου υποψηφίου για την περιφέρεια Αττικής, με τον Άδωνη Γεωργιάδη στο στίχημα, στο μεγάλο στίχημα για τα 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία 12,6. ΣΥΡΙΖΑ 26,1. 3,2 το ΠΑΣΟΚ. 5 οι ανεξάρτητοι Έλληνες. 25% η Χρυσή Αυγή. 1,9 η Δημοκρατική Αριστερά. 4,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 1,7 Δημιουργία. Συμφωνία για Νέα Ελλάδα 0,9. 0,5 σχέδιο Β. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Οικολόγοι 1,1. Δράση 0,4. Κοιτάξτε πώς πολλώνει την κατάσταση. 1,8 ο Καλατζαφέρης. Ο Βίρονας Πολύδωρας 0,5. 1 ο Ανταρσία. Ο Καζάκης 1,7 με το ΕΠΑΜ. Άλλο 2,9. Αποχή 3,8. Λευκάκυρα 0,9. Δεν απαντώ 4,8. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, γιατί αυτοί που δεν απαντούν, πάμε στον πρώτο πίνακα, τον προηγούμενο, που είναι και ο σημαντικότερος, γιατί αυτό το ποσοστό για μας ήταν έκπληξη. Βεβαίως έπεσε λίγο η Χρυσή Αυγή σε σχέση με την προηγούμενη που δεν δημοσιοποιήσαμε και δεν την δημοσιοποιήσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί θέλαμε να ακολουθήσουν 2-3 μετρήσεις να δούμε αν αυτό είναι ένα σύμπτωμα στιγμιαίο μιας πολλωμένης κατάστασης για τον χι-ψι λόγο, όπως ας πούμε τότε με τη δολοφονία των Χρυσαυγητών, τα ποστά τους ανέβηκαν απότομα. Στη συνέχεια όμως είδαμε ότι έκατσαν πάλι σε ένα νορμάλ επίπεδο και άρχισαν να ανεβαίνουν με όλη αυτή την φαρσοκομωδία των συλλήψεων, που ναι μεν μπορεί να ικανοποίησαν το συνέστημα του σύντροφου εδώ πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν τηλεφωνήματα που γίνανε αμέσως μετά τη δολοφονία του Φίσα. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές καταγγελίες. Θα σας στηλήσω την απορία με τον Μιχαλολιάκο τώρα. Που του λέω ότι είστε μια εγκληματική οργάνωση που κάνατε αυτά τα εγκλήματα τότε. Μα έξω από τη σχολή. Και τον Αλ Καπόναν ρωτούσα. Ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν του συνελάμβαναν τότε? Είπαμε ποτέ εμείς ότι η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται με φυλακές και με εξορίες και δικαστικά? Δεν τολμάτε. Κάθε άλλο. Εμείς εκείνο που θα τολμήσουμε και θα παλέψουμε, ξέρετε ποιο είναι? Και μην μου πείτε πάλι ότι είναι προπαγάνδα. Ότι τη Χρυσή Αυγή και τον φασισμό το αντιμετωπίζει στους χώρους δουλειάς, στο σχολείο, στις γειτονιές, αυτό δεν παντού. Αυτό δεν είναι προπαγάνδα. Αυτό είναι φυσιολογική απάντηση ενός πολιτικοποιημένου. Όχι, γιατί και όριμο ανθρώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λύσει και το μεταναστευτικό πρόβλημα. Τη διαφθορά και το πολιτικό ψέμα πώς το αντιμετωπίζουμε? Έλατε. Αυτό δεν διαφορά... βλέπει, ο λαός δεν βλέπει αυτό να αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό βλέπετε τα ποσοστά ακραίων δυνάμεων. Εγώ δεν πιστεύω. Ο λαός με την ψήφο του θα ποσοστά να δείχνετε. Την Χρυσή Αυγή. Μόνο για τα ποσοστά πονάνε. Την κάρτα να δείχνετε. Για την κάρτα. Πάμε. Δεν βλέπω να βγαίνει κυβέρνηση. Πάμε. Αθρίστε και δεν βγαίνει τίποτα. Θα φτάσουμε και εκεί. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Βάση επί των εγκύρων να διευκρίνει τη ψήφο στο 9,5. Σταθμισμένο το δείγμα. 13,9 η Νέα Δημοκρατία. 28,8 ο ΣΥΡΙΖΑ. 3,5 το ΠΑΣΟΚ. 5,5 οι ανεξάρτητοι Έλληνες. 27,6 η Χρυσή Αυγή. 21 η Δημοκρατική Αριστερά. 4,7 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 13,8 άλλο. Και η επόμενη κάρτα λέει τη μεγαλύτερη αλήθεια. Δείτε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις 38%. Κοιτάξτε τι γίνεται. 29,8 προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η διαρροή των νεοδημοκρατών. Ο νεοδημοκράτης όταν τσαντιστεί δεν θα πάει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ούτε Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα φύγει πιο δεξιά. Και δεξιά μία είναι η κάλπη. Χρυσή Αυγή. Αυτή η ερμηνεία είναι. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. 29,8. Λευκά 7 και τα, δεν απαντώ, και τα υπόλοιπα 7,2. ΣΥΡΙΖΑ 1,10,8.
φυσιολογικό. Δεν σας κάνει όμως εντύπωση το ότι δεν έχει διαρροές στις διάφορες παραφιάδες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι του Πολύδωρα, είτε είναι του Ζώη, είτε είναι άλλων παραγόντων? Οι Χρυσαυγίτες πριν πιανού ήταν του ΚΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας αυτή η ψηφοφόρη, γιατί δεν πάνε προς τα εκεί. Ο λόγος που δεν πάνε προς τα εκεί είναι γιατί... Όλα τα κόμματα και από άλλα κόμματα. Να μιλάμε τη Χρυσή Αυγή όπως τη φανταζόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Όχι. Ό,τι πήρε. Εγώ επιμένω, ό,τι πήρε, γιατί εδώ γίνονται και μεγάλα παιχνίδια με τη Χρυσή Αυγή για άλλους λόγους. Δηλαδή εσάς να σας βλέπουμε στο 59 για τους Χρυσαυγίτες. Είπα εγώ στο 59 για μας. Όχι στο, στην εγώ πρόθεση. Εγώ να σας σέβομαι όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν ήταν πρόθεση. Αλλά μένω στο 27%. Το 59 δεν ήταν πρόθεση. Το, ήταν παράσταση νίκης. Ποιο θα βγει πρώτο κόμμα. Στην παράσταση νίκης. Μπράβο. Λοιπόν, η Χρυσή πήρε ψήφο. Ωραία. Που έπαιρνε. Αυτή είναι η συσπήρωση λοιπόν. Που έπαιρνε και η Εθνική Παράταξη, η ακροδεξιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο ανώριμοι. Πάμε. Και να έχουμε μια διαλογή. Μην φωνάζετε τώρα. Λοιπόν, δείτε και τη δική σας συσπήρωση. Παρακαλώ, κύριε Κατσάτου. Κύριε Χειμωνά, δείτε. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα βάλω για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ο Χειμωνάς. Για να τιμωρηθείτε. Δεν είναι και δάκια σημαντική. 62,9 είναι. Ναι. Δηλαδή έχει πολλά περιθώρια ακόμα να συσπηρώσει ο παδός. Και έχει 14,6 προς τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Γιατί το εκλογικό σώμα είναι μια λάβα η οποία πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Τι νομίσατε, ότι είναι όλοι απέκτησαν τη συνείδηση του Τσε Γκεβάρα όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? 14,6 προς τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτό να έχει κάτι που συμφωνούμε. 2,8 προς το ΚΚΕ. Λευκά Άκυρα 64. Στο ΕΠΑΜ 1,9. Φυσιολογικό. Και 1,3 προς τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτές είναι οι συσπηρώσεις, κύριε Αλαϊάδη, των κομμάτων σήμερα. Και δείτε και τη σταθμισμένη πρόθεση ψήφου την επόμενη Κυριακή. Και εδώ πέρα είναι όλες οι διαδικτυακές. Δείτε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία κάποτε στις πρώτες ήταν 19,3 και έχει πάει στο 12,6. Αυτά αξίζει τον κόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 19,1 τότε που πάλευες κεφαλή με κεφαλή με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο δείγμα. Πήγε 19,6, πήγε 19,2, πήγε 18, πήγε 26,1, πήγε 19,3. Δείτε, συγγνώμη, πήγε 26,1. Δείτε την 12,6 με 26,1. Βλέπετε λοιπόν πόσο... πόσο η ψαλίδα μεγαλώνει με τη Νέα μεγαλώνει Δημοκρατία. Η ψαλίδα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο η Νέα Δημοκρατία. Δείτε το ΠΑΣΟΚ 5-1-5-1-4-5-4-3-3-2. Δείτε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τσίμπησαν λίγο γιατί στην τελευταία ήταν στο 4 και πήγαν στο 5. Και δείτε τη Χρυσή Αυγή. 14-9-22-1-22-6-26-1 ήταν στην προηγούμενη αυτή που δεν δημοσιοποιήσαμε. Και κάτσαν πάλι στο 25 μία μονάδα κάτω. Δείτε τη Δημοκρατική Αριστερά, τσίμπησε. 1-6, 1-1, 1-1, 1-7, 1-9, που σημαίνει ότι έχει περιθώρια να ανέβει. Και επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο στην τελευταία ήταν 3-7 και πήγε στο 4-3. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Δηλαδή είναι πολλές μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ακριβώς ότι από όλα τα κόμματα που βλέπουμε εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή έχουν, τόσοι, έχουν δημιουργήσει τη διαφορά, που σημαίνει ότι μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος και των ψηφοφόρων έχουν πολλωθεί σε αυτά τα δύο κόμματα. Το σύστημα όμως, το σύστημα δεν έχει ιτηθεί πλήρως. Επομένως, δεν θα επιτρέψει ένα τέτοιο είδους δικοματισμό. Λοιπόν, κύριε Κατσάτου. Μία κουβέντα μόνο. Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Λοιπόν, αν θα επιτρέψει τέτοιο δικοματισμό. ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή. Εγώ σέβομαι απόλυτα τον Γκάλο. Και είναι απόλυτα αξιόπιστο. Το τελευταίο Γκάλο έγινε πριν 2 χρόνια. Και η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτο κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν περνάει καλά και η οργή του κόσμου που δεν περνάει καλά και ποτέ μην μιλάς σε κάποιον όταν δεν ξέρεις πόσα λεφτά έχει στο πορτοφόλι του και για το πώς αισθάνεται, αποτυπώνεται σε αυτό το γκάλοπ. Όταν αρχίσει η ανάκαμψη, που δεν θα αρχίσει να αρχίσει η ανάκαμψη, όλη αυτή η λάβα, γιατί οι Έλληνες δεν είναι πρόβατα και δεν είναι στο μαντρί κανενός, και κανένας δεν έχει γαϊδουροδέσει τους ψηφοφόρους του, θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι συσχετισμοί θα αλλάξουν.
Τι είπατε, ότι δεν θα αρχίσει ποτέ η ανάκαμψη? Είπα ότι όταν και πολύ γρήγορα θα αρχίσει η ανάκαμψη, όλοι αυτοί οι συσχετισμοί θα αλλάξουν. Από το στόμα σας και στο θεό αυτή. Στο ζάπιο 5-6, στο ζάπιο 7. Κάντε μου τη χάρη, κάντε μου. Παρακαλώ. Στην απόψινή εκπομπή και σε κανένα ζάπιο και μην ηρωνεύεστε, γιατί όταν φτάνεις στην πηγή πίνεις νερό. Θα χρειαστούν 7 μήνες τώρα που φτάσαμε στην πηγή να μην πιούμε νερό. Τόσο καιρό δηλαδή, με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν αυτό που δεν εμπειράτε στην ανάπτυξη? Συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ήταν αυτό? Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3. Θυμάστε την Αθήνα πως ήταν. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Θυμάστε την Αθήνα. Θυμάστε την Αθήνα πως ήταν πριν 3 χρόνια. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες? Δώστε μου 2 χρόνια να πεινάσω, να μην έχω πετρέλαιο, να μην φάω, να μην έχω να πληρώσω τον νίκη μου. Ποια άλλη εποχή? Δώσ' μου όμως ότι μετά έχω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε δώσει τίποτα. Δεν σας καπελώνω. Ποια άλλη εποχή είχαν μπει τόσοι απατεώνες στη φυλακή? Τόσοι που είχαν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Ποια άλλη εποχή θυμάστε να είχαν τιμωρηθεί τόσοι επιχειρηματίες και να είχαν μπει στη φυλακή? Πόσοι πολιτικοί έχουν μπει, αγαπητοί μου, μέσα? Μας κοροϊδεύετε? Να μπουν! Γιατί δεν μπαίνουνε? Γιατί τους βάζουν έξω? Να μπουν! Εσείς είστε κυβέρνηση. Γιατί δεν τιμωρήσατε τον Παπανδρέου? Γιατί δεν τιμωρήσατε όλους αυτούς που ήταν μέσα? Ο πρωθυπουργός σας, ο προηγούμενος, ο Καραμαλής, ψήφισε κατά τον Παπανδρέου. Ο Σαμαράς δεν ψήφισε. Άλλα έλεγε όμως πριν τις εκλογές και άλλα λέει τώρα. Λοιπόν. Να μπουν όλοι όποιος έχει καταχραστεί, μάλιστα, έστω και ένα δημόσιο. Αν είσαστε στελέχοι, εσείς πρέπει πρώτα από τη βάση να ξεκινήσετε. Προτάσεις κάνουμε. Είσαστε κομματικά στελέχοι και δεν απαιτείτε από τη βάση. Ποιος σας το είπε ότι δεν απαιτούμε να τιμωρηθούν? Πότε, πού, πότε, δεν ακούω τίποτα. Συνεχώς καταθέτουμε προτάσεις και όποιος έχει καταχραστεί και ένα δημόσιο. Τι έγινε? Μπήκε κανένα φυλακή? Μπήκε κανένα φυλακή? Να μπει. Τους βγάζετε έξω με 5 εκατομμύρια και αυτό το λοιπόν, δείτε δικαιολογία πέραν της ελληνικής. Πάμε στη συνέντευξη. Ναι, αλλά δεν σου έκανα ένα ερώτημα και δεν μου απάντησαν και οι νεοδημοκράτες που είναι εδώ μέσα. Θα απαντήστε μετά. Νίκος Μιχαλολιάκος. Για τα αποψινά, τα 6 δις. Λοιπόν, όχι τώρα. Κάντε μου τη χάρη. Πάμε στη συνέντευξη αυτή από τη φυλακή του Νίκου Μιχαλολιάκου. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά εμείς είμαστε φανατικοί κυνηγή της άλλης πλευράς και της άλλης άποψης, γιατί όπως λέει και ο αγαπημένος μου Μανώλης Γλέζας, άμα δεν τους ακούσεις πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Έτσι. Βλέπουμε τα έργα τους. Ορίστε. Βλέπουμε τα έργα τους, πράξεις τους, δεν ανάγκα τους. Συμφωνώ με τον Χειμωνά. Περίεργο, αλλά συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Γλέζο όμως. Όχι με τον Χειμωνά. Λοιπόν, εσείς να συμφωνείτε οι δυο σας, γιατί σε λίγο θα κληθείτε να συγκυβερνήσετε. Βλέπουμε τα έργα τους. Θα έχετε την τύχη της δημοκρατικής αριστεράς. Και με τους φασίστες δεν έχουμε διάλογο. Ποιοι είναι, θα γίνει δηλαδή? Ποιοι είναι φασίστες τελικά? Κάθισε. Ποιοι είναι φασίστες? Με συγχωρείτε, είναι... μπορούμε να έχουμε διάλογο? Θα ακούσετε, ο δημοκρατικός θα κόσμος... Ακούσετε... Α, το τι είναι θα το ακούσετε από τον μάρτυρα κατηγορίας. Εγώ δεν κατάλαβα όμως. Ποιος είναι? Φασισμός είναι τα κόμματα που υπηρετήσατε και ψηφίσαμε όλοι μαζί, τα οποία οδήγησαν στη φτωχοποίηση του Έλληνα. Ακραίο είναι. Τα μεγάλα κόμματα. Να πείτε ότι γίνανε λάθη από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Δεν είναι φασισμός να αυτοκτονήσουν 4.000 Έλληνες και να πεινάνε τα 2/3 του ελληνικού λαού? Μέσα στην αστική δημοκρατία, την αντιπαράθεσή μου με τη Νέα Δημοκρατία θα την κάνω και το διάλογό μου. Λέω με φασισμός δεν είναι ένα. Αλλά δεν με φασιστές δεν είναι φασισμός. Δεν έχω διάλογο. Δεν είναι φασισμός να έχετε αυτά τα τσογλάνια με τη Samsonite, τα δύο μεγάλα κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, να παίρνουν τα λεφτά του κράτους και να τα πηγαίνουν στην Ελβετία και να πεινάνε οι Έλληνες. Αυτό δεν είναι φασισμός. Αυτό είναι. Φασισμός είναι οι παρούφες του Μιχαλολιάκου. Οι παρούφες είναι τα μαχαίρια που κυνηγάνε με τα μαχαίρια τους μετανάστες. Τα μαχαίρια. Ακούστε, οι παρούφες εννοεί αυτή η ιδεολογία. Το πνεύμα της αγανάκτησης στην Ουκρανία σήμερα, υπουργός εσωτερικών, είναι ένας όχι ακροδεξιός, χειρότερος από τον Μιχαλολιάκο. Πού να δείτε οι Τσέχοι τι έχουν. Πάμε να δούμε και επιστρέφουμε. Επομένως, το φίδι του φασισμού. Καλησπέρα. Για, από τη φυλακή τώρα, ε. Βεβαίως, από τη φυλακά, από τα φυλακά Σκορυδαλού. Έχουμε πρόεδρο από τη φυλακή, ο οποίος... Και έχετε και 6 βουλευτές και όπως θέλουν μάλλον και 18 βουλευτές στη φυλακή. Ναι. Πρόεδρε, τώρα το θέμα είναι ότι εσάς αποκαλούν πρόεδρο εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε, το θέμα είναι ότι ναι, για να είμαστε εγκληματική οργάνωση πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο. Το μέχρι στιγμής
έχουν αποφασίσει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φτιάξανε κατηγορητήρια με βάση δημοσκοπήσεις. Συνεδριάσανε σε κάποια σκοτεινά υπόγεια εκεί στη μονταζιέρα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου φτιάχνουν διάφορα σχέδια, όχι μόνο εναντίον ημών, και μάλιστα από ό,τι ξέρω από συνεργάτη του Πρωθυπουργού, το σχέδιο ήταν να μην είμαστε μόνο εμείς εγκληματική οργάνωση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ήθελαν να το συνδέσουν με τις Κουριές, αλλά δεν τους πέρασε. Μάλιστα. Τώρα, είναι ποτέ δυνατόν να θέλουν μέσα σε γραφεία να δημιουργούν μια τέτοια, να μαγειρεύουν μια τέτοια κατάσταση, όταν είναι γνωστό ότι μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια περιπέτεια ουσιαστικά ηρωποιεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης? Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν το έκαναν κρυφά. Βγήκανε την προηγούμενη ημέρα και είπανε επακριβώς, τα είπε ο Κουβαράς, με βάση των πληροφοριών του, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Βορύδη, ότι θα γίνουν εγκληματική οργάνωση και θα βάλουμε όλους τους βουλευτές φυλακή. Ότι αυτό ήταν το σχέδιο. Ναι, αυτό βεβαίως. Αυτό δεν έγινε στα καλά καθούμενα. Είχατε δώσει πολλές αφορμές. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι είναι έργο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη τα είχε όλα αυτά τα στοιχεία. Κινήθηκε μετά από την αναφορά δένδια, μέσα στην οποία υπήρχαν σημεία και τέρατα. Ναι, ωραία, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Επειδή νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν ότι υπάρχει καλή προαίρεση. Τα μέλη της Χρύσης Αυγής είχαν κατά καιρούς κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως ο γνωστός περίανδρος έξω από την Σχολή Ευελπίδων, οι ομάδες αυτές που είχατε παραστρατιωτικού τύπου, οι οποίες... Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το 1998 λοιπόν δεν κάνανε διαδικασία για εγκληματική οργάνωση? Αυτό ρωτάω κι εγώ. Το γράφει σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία ο Μανώλης Κοτάκης, που απηχεί τις απόψεις του Μεγάρου Μαξίμου, που μάλιστα χρησιμοποιεί την έκφραση «βρήκαν το νομικό έβριμα». Μαγείρεψαν να φτιάξουν κάτι. Το άρθρο 187 περί εγκληματικής οργανώσεως δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική δράση, η οποία καμιά φορά πράγματι είχε ξεφύγει από τα νόμιμα πλαίσια. Είχε ξεφύγει πολλές φορές, όπως... Μπορείτε να δώσετε τη δικογραφία μας στον οποιοδήποτε ποινικολόγο, στον οποιοδήποτε δικαστικό, να σας πει για αυτή τη δικογραφία. Μας έχουν πει ότι το κατηγορητήριο είναι έολο και δεν μπορεί, είναι αστήριχτο. Όντως το λένε αυτό οι ποινικολόγοι. Εκείνο όμως το οποίο ενδιαφέρει εμένα είναι το πολιτικό κομμάτι του πράγματος, δηλαδή αυτό το ανελήτο κυνηγητό στους μετανάστες και τους φουκαράδες αυτούς που κυκλοφορούν στους δρόμους, οι λαϊκές αγορές, τα αναποδογύρισμα των μπάγκων, οι σφαλιάρες, οι μπουνιές, οι κουρεμένοι σβέλκοι, τα μπράτσα, η στρατιωτικού τύπου εμφάνιση. Εμείς σαν κόμμα, ακόμη και από τις θέσεις που βρίσκομαι τώρα, σας λέω ότι τα είχαμε καταδικάσει αυτά τα πράγματα, πέρα από την ηθική τους απαξία, αν θέλετε, ότι δεν είχαν κανένα πολιτικό αντίκρισμα. Ναι, επιπλέον, επί μια σειρά ετών συμβαίνουν εγκληματικές πράξεις ξένων κατά Ελλήνων και Ελλήνων κατά ξένων. Όλους αυτούς τους θεωρούν τους Έλληνες που έδρασαν κατά ξένων χρυσαυγίτες. Μέχρι και έναν φούρναρη, ο οποίος είχε δέσει τον Πακιστανό και ο οποίος ήταν γνωστό ότι ανήκε στο Πασόκ, τον έβγαλαν ότι είναι χρυσαυγίτη. Εντάξει, έγιναν υπερβολές και από τις δύο πλευρές, αλλά ωστόσο η Χρυσή Αυγή είχε μία παρουσία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει καμφθεί η επιθετικότητά σας λόγω της προφυλάκησης, αλλά υπήρχαν μέλη σας και βουλευτές σας οι οποίοι έβγαιναν στη λαϊκή αγορά, αναποδογύριζαν πάγκους, παρίσταναν τους αστυνομικούς. Δηλαδή έπαιρναν. Παρίσταναν τους αστυνομικούς, τα στοιχεία ζήτησαν. Ναι, τα στοιχεία δεν μπορεί να τα ζητάει ο πολίτης. Μια παράνομη πράξη βαθμού πλημελήματος να κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ότι όμως αυτές οι παράνομες πράξεις όλες συνδέονται μεταξύ τους και ήταν σχέδιο μιας εγκληματικής οργανώσεως, αυτό είναι ένα νομικά παράδοξο το οποίο δεν στέκει. Ωραία, να πω και κάτι άλλο. Να σας θυμίσω κάποια πράγματα. Να σας θυμίσω τι γράφαν οι εφημερίδες και τι λέγαν τα κανάλια για εφοπλιστές οι οποίοι μας χρηματοδοτούν, για βρώμικο χρήμα και όλα αυτά τα πράγματα. Έγινε έρευνα, δεν βρέθηκε τίποτε. Είμαστε καθαροί. Αντιθέτως, οι πράσινοι και οι γαλάζιοι με τις ΜΚΟ αποδεικνύεται ότι είναι κλέφτες. Ωραία, ωστόσο υπήρχε χρηματοδότηση. 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδότηση καμία, μόνο η κρατική. Δεν υπάρχουν φίλοι του κόμματος οι οποίοι χρηματοδότησαν? Υπήρχαν, προσφέρθηκαν κάποιοι, δεν δέχτηκαν από κανέναν, γιατί δεν ήθελα να είμαι υπομοιρίαν. Γιατί όποιος πολιτικός παίρνει χρήματα από επιχειρηματία, γίνεται δούλος. Ωραία, και αυτά τα χρήματα, γραφεία, οργάνωση, συναυλίες, το ένα τ' άλλο, πού τα βρήκατε? Καθαρά και εξάστερα. Όλα καθαρά και εξάστερα. Ναι, πού τα βρήκατε, από πού βρέθηκαν αυτά? Από το υστέρημά μας, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική είναι στην Ελλάδα, έχει καταδύσει να είναι μια υπόθεση από την οποία όλοι οικονομάνε.
Λοιπόν, εμείς δεν οικονομούσαμε. Δύναμη και από το υστέρημά μας για να γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κόμματα ναζιστικού τύπου στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν. Δηλαδή, δεν θα τους έδινε, δεν θα έπαιρναν ποτέ την ορμότητα και την άδεια. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δηλώνουμε εθνικιστές. Πράγματι, πριν 30 και πλέον έτη, είχα γράψει εγώ άρθρα. Έτσι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως την ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού δεν υπάρχει ούτε μία φράση και προκαλώ τον οποιοδήποτε στην οποία να έλεγα ότι σωστά επιτέθηκαν στην Ελλάδα, ότι εμείς αν Έλληνες πατριώτες δεν θα αντιστεκόμασταν. Και επιτέλους αυτό το οποίο γίνεται σήμερα εις βάρος μας, το κυνήγι μαγισσών, το έχει πληρώσει ακριβά ο τόπος. Εντάξει, και εσείς πληρώσατε ακριβά το γεγονός ότι τρέχατε πίσω από σβάστηκες, Χίτλερ, εθνικοσοσιαλισμός και διάφορα. Έστω πριν 30. Όταν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την πολιτική, δεν είχαμε καμία σβάστηκα και λέγαμε ότι η ιδεολογία μας είναι ο λαϊκός εθνικισμός. Από εκεί και πέρα όμως να ποινικοποιούν έναν ολόκληρο κόσμο, ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα και εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς τους οποίους ακολουθούν, θυμίζει δεκαετία του 50, ψυχρό πόλεμο και αντικομουνιστικό κράτος της δεξιάς. Ωστόσο, που επί Καραμαλή του Δημοκράτη, του παλαιού Καραμαλή του Δημοκράτη, σαπίζανε στο ξύλο όποιον διάβαζε την Αυγή. Και χειρότερα ακόμα, εκτοπίσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις. Τότε κυνηγούσαν αυτούς που διαβάζαν την Αυγή, σήμερα κυνηγούν αυτούς που διαβάζουν την Χριστιανή. Ναι, αλλά στην πρακτική σας και στην καθημερινότητά σας υμνούσατε εκτός από τον εθνικοσοσιαλισμό και το Χίτλερ και τους χουντικούς και λέγατε ότι δεν άφησαν χρέος, δεν έκαναν το ένα, δεν έκαναν το άλλο, κατέστρεψαν την πατρίδα. Μάλλον θετική προς αυτούς, δεν το αρνούμε εν διάφορη περιπτώσει. Ποιος, αυτούς που πούλησαν την Κύπρο, αυτούς που έγιναν αυτού αιτία. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ποιοι πούλησαν την Κύπρο. Κάποιοι μπορεί να την πούλησαν εξ αμελίας, κάποιοι το κάνανε συνειδητά και πρόδωσαν. Ωραία. Δεν ξεχνάμε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι ποτέ δεν άνοιξε ο φάκελος της Κύπρου. Ποτέ δεν έγινε μια δημόσια δίκη για την Κύπρο για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι οι πρόδωσες. Δεν θα λύσουμε τις διαφορές μας τώρα, γιατί γνωρίζετε ότι είμαι στην ακριβώς αντιπέρα όχθη. Αλλά ο διάλογος. Είμαι αντιπέρα όχθη, είμαι και εγώ στην αντιπέρα όχθη. Μέσα σε μια φυλακή και δεν μπορώ να μιλήσω υπό την έννοια, όχι ότι δεν μου επιτρέπετε εσείς, ότι αλλιώς θα είχα την ευκαιρία. Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που μιλάτε από τη φυλακή. Βεβαίως είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω. Εγώ αρθρογραφώ στην εφημερίδα Χρυσή Αυγή, στην εφημερίδα Εμπρός, γράφω στο Ιντερνετ, δεν σιωπώ, κραυγάζω, φωνάζω. Πόσο καιρό είστε τώρα μέσα? Είμαστε 5 μήνες. 5 μήνες. Για πείτε μου τις εντυπώσεις από τη φυλακή. Οι εντυπώσεις ότι είμαστε εδώ με ακμαίο το ηθικό, είμαστε για την ιδεολογία μας, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, είμαστε θύματα μιας δίωξης του πολιτικού φρονήματος ξεκάθαρης και αυτό δεν μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Η φυλακή έκαμψε καθόλου τουλάχιστον τις εθνικοσοσιαλιστικές ιδεολογίες και τάσεις? Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δηλώνω εθνικιστής και αν ήμουν μία φορά εθνικιστής πριν πω στη φυλακή, τώρα είμαι 10. Δηλαδή τι σας έκανε αυτό, ποιος είναι ο λόγος ας πούμε που τώρα αποστασιοποιείστε από ναζιστικά σύμβολα, δεν Χίτλερ και διάφορα? Δεν ήμουν ποτέ εκεί. Αυτά ήταν άρθρα ιστορικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Ναι, αλλά ήταν και τρέλα εποχής, έτσι, γιατί... Ενδεχομένως. Τα οποία όμως αυτά φόρτιζαν και να δείτε, κάποιοι σήμερα ομνίουν και τιμούν τον Στάλιν. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά φανάτιζαν όμως ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν το επίπεδο να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι μπορεί να γίνει και διάλογος. Έχουν το επίπεδο να ψηφίζουν. Γιατί ένα από αυτά που μας επισυνάπτουν στο κατηγορητήριο είναι ότι με τις ομιλίες μας έχουν ποινικοποιήσει τις δημόσιες πολιτικές ομιλίες. Ότι με τις ομιλίες μας παρασύραμε τον κόσμο. Αυτός ο ίδιος κόσμος όταν τους ψηφίζει είναι καλός. Όταν ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή είναι κακός. Ωραία δημοκρατία. Να τη χαίρονται. Πώς θα αντιμετωπίσετε την περίπτωση να σας... Με ψηλά το κεφάλι. Όχι, των εκλογών εννοώ. Εκλογές θα λάβουμε κανονικά μέρος. Το Σύνταγμα είναι σαφέστατο ότι μας επιτρέπει και οτιδήποτε άλλο γίνει θα είναι εκτροπή του πολιτεύματος στην οποία θα αντισταθούμε με βάση το άρθρο 120. Κάποτε φωνάζαν οι κομμουνιστές το 114. Τώρα θα φωνάξουμε εμείς το 120. Θα υπερασπιστούμε το Σύνταγμα. Έχετε ιδέα του τι συμβαίνει έξω? Έχουμε ιδέα. Γνωρίζουμε ολόθερμη συμπαράσταση από όλο και περισσότερο κόσμο. Έκαναν μεγάλο πολιτικό λάθος με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Και εν διάρκεια περιπτώσει, ακόμη και κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι είμαστε άνθρωποι του συστήματος, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να είμαστε άνθρωποι του συστήματος και να είμαστε φυλακή? Είμαστε φυλακή όπως φυλακή είναι ολόκληρος και ο ελληνικός λαός, ο οποίος εξαθλιώνεται οικονομικός, ηθικός, εθνικός. Ξεπουλιέται η Κύπρος τώρα με ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Γενικά
διαλύεται η πατρίδα. Ωραία. Με ποιος κάνετε παρέα στη φυλακή? Με τους συγκατηγορούμενους μου. Είμαστε σε έναν ειδικό χώρο κατά κάποιο τρόπο. Α, δεν βλέπετε τους υπόλοιπους VIP των φυλακών? Όχι, δεν είμαστε σε αυτή την... Γιατί έχει πολύ κόσμο. Δεν μας ήθελαν, γιατί ήταν πολύ τίμοι και φοβήθηκαν, φαίνεται, μήπως τους... Γιατί επηρεάσουμε και γίνουν άτιμοι. Υπήρξε ένσταση από την πλευρά των κρατουμένων. Ναι, έχω μάθει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθεύει. Ας πούμε, ποιοι δεν σας ήθελαν, παραδείγματος χάρη. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρετε, δεν είστε στέρηση. Ίσως να ήταν και επιλογή της φυλακής. Επειδή είμαστε εν ενεργεία βουλευτές, δεν ξέρω. Πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι κρατούμενοι και δεν έχουμε καμία ευνοϊκή μεταχείριση. Εάν σας κηρύξουν παράνομους, θα αλλάξετε όνομα? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα. Με τον τίτλο Εθνική Αρχή βγαίνουν διάφορα παπαγαλάκια του καθεστώτος και λένε ότι θα ο Άριος Πάγος προσπαθούν να ρίξουν την καυτή πατάτα στα χέρια του Άριου Πάγου, του Αρίου Πάγου, και να πούν ότι αυτός πρέπει να μας θέσει εκτός νόμου κλπ. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Μάλιστα. 1000 ονόματα θα αλλάξουμε, 1000 κόμματα θα ιδρύσουμε, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, είτε στη φυλακή είτε έξω από τη φυλακή. Έχετε δώσει εντολές η συμπεριφορά των συνεργατών σας και των υπόλοιπων στελεχών να είναι πιο ήπια απέναντι στον κόσμο, τους μετανάστες και γενικότερα απέναντι σε σχέση με την επιθετική έτσι, οι εντολές μου παραμένουν οι ίδιες, επιμένω και μακάρι να είχα την ευκαιρία να είμαι εκεί να σας πω παραδείγματα ότι δεν ήταν ποτέ να είναι παραβατική η συμπεριφορά, ήταν απλά να διατυπώσουμε κάποιες πολιτικές θέσεις. Σε όλες μου τις ομιλίες δεν προέτρεψα ποτέ για καμία εγκληματική ενέργεια. Και εν τη άλλη περιπτώσει, όχι, δεν έχω, αν θέλετε να σας το πω διαφορετικά, δεν έχω ρίξει νερό στο κρασί μου, πίνω άκρατον ίνο και όσο πιο πολύ άκρατον, τόσο πιο ωραία. Σωστά, γιατί κάποτε που πετάξετε εκεί την καρύδα παραλίγο μου σκοτώσετε το σκηνοθέτη μέσα στο στούντιο. Κοιτάξτε μες στο να δείτε, μου το θυμήσατε τότε και ήταν ο Κολάτος, στον οποίο έχω ζητήσει και συγγνώμη σας λέω. Που τον ναι, θέλω να πω ότι ήσασταν έτσι πολύ υπερβολικά δυναμική. Όταν έπιασα την καρύδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είδα ότι είναι πάρα πολύ βαριά και δεν την πέταξα πάνω του, την πέταξα μπροστά του στο ποτήρι. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάντως για την... δεν βάζω νερό στο κρασί μου. Κοιτάξτε, έτσι το θυμάμαι αυτό που είπατε, ότι δεν βάζετε νερό στο κρασί σας, αλλά στη ζωή μιλάς ποτέ μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως, οπωσδήποτε ελπίζω υπερήφανα να αντιμετωπίσω τις πολιτικές διώξεις και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πάνω απ' όλα να σώσω την τιμή και την υπερηφάνεια μου. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο επόμενος συνεντευξιαζόμενος είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Προφυλακισμένος στη Λάρισα, δημοσιογράφος από τη Γλυφάδα. Έμπλεξε με το χρηματιστήριο, γι' αυτό προφυλακίστηκε. Από έναν δικηγόρο Καβαλιώτη που έτυχε να πέσω, λέει, σε πελάτη που ήταν και δικηγόρος και έχω σε μένα μέσα. Και τώρα αποφυλακίζεται αυτές τις μέρες. Ήταν βασικός μάρτυρας κατηγορίας κατά της Χρυσής Αυγής. Θα ακούσετε πώς μπήκε στη Χρυσή Αυγή, πώς βγήκε και τι έγινε. Και τι κατέθεσε. Αυτό έχει σημασία. Τι κατέθεσε. Και τι γνώμη έχει για τη Χρυσή Αυγή. Και ποια κατά τη γνώμη του είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι ένας από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίες, ο μόνος ο οποίος κατέθεσε επώνυμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε κρυφός μάρτυρος ούτε τίποτα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λέγεται Γιώργος Παπαγεωργίου, είναι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, από τους βασικούς κατηγορίες κατά της Χρυσής Αυγής. Θα ακούσετε πού κατέθεσε, ποιον και τι κατέθεσε. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι προφυλακισμένος, μάλλον φυλακισμένος στη Λάρισα, όχι προφυλακισμένος. Εξέτησε την ποινή του και βγαίνει αυτές τις ημέρες. Είχε κάθε λόγο να μην μας πει τέτοια πράγματα. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία να ακούσετε τι κατέθεσαν κατά της Χρυσής Αυγής μάρτυρες πρώην μέλη της. Θα το δούμε. Παπαγεωργίου, έτσι. Ναι, ναι.
Ήσουν βασικός μάρτυρας κατηγορίας για τη Χρυσή Αυγή. Είμαι ο μόνος μάρτυρας που έχει καταθέσει επωνύμως. Ο μόνος που έχει καταθέσει επωνύμως. Προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά έχω καταθέσει επωνύμως. Ήσουν στη Χρυσή Αυγή. Ήμουν γραμματέας στο τοπική οργάνωση των Νοτιών Προαστίων. Μάλιστα. Και πώς μόνος σου αυτόκλητα, μόνος σου πήγες με δική σου πρωτοβουλία ή σε κάλεσαν αυτοί? Ήμουν ενεργοποιημένος αρκετά χρόνια πριν μπει στη Βουλή, μέσω ενός blog που διαθέτω. Και είναι δημοσιογράφος η ενασχόλησή μου. Mm-hmm. Διέθετα ένα blog στο ίντερνετ και επειδή έγραφα συνέχεια θετικά σχόλια, υπήρχε μια προσέγγιση από το τότε γραφείο τύπου πριν μιλάμε για 1-2 χρόνια, 3 πριν μπει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή. Έγινε η προσέγγιση από κάποια μέλη, ενώ αυτοί ήξεραν ποιος είμαι, εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι, γιατί μου στέλνανε μέσω email. Αυτοί ξέρανε ποιος έχει το συγκεκριμένο blog, μου στέλνανε μέσω email ό,τι ανακοινώσεις κάνανε τότε. Εγώ τις πέρναγα στο blog μου και γενικότερα έγραφα όπου ασχολιόμουν θετικά σχόλια για αυτούς και έτσι έγινε το πάντρεμα. Πού έμενες, Γιώργο? Στη Γλυφάδα. Γλυφάδα. Και τι δουλειά έκανες? Δημοσιογράφος. Τώρα είσαι στη φυλακή. Τώρα είμαι κρατούμενος, ναι. Για ποιο λόγο, για ποια αιτία? Για ένα πλημέλημα το οποίο έχει γίνει κακούργημα, τραβηγμένο από τα μαλλιά, του 1995, για την υπόθεση του χρηματιστηρίου. Τι είχες κάνει δηλαδή? Δούλευα σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι από την Καβάλα είχαν χάσει κάποιο ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια δραχμές, το 1995, αλλά είχα την ατυχία ο ένας από αυτούς να είναι δικηγόρος. Και είχα την ατυχία αυτός με 1000 ζόρια και δεν ξέρω με τι άλλες πιέσεις να το κάνει κακούργημα. Ωραία. Και πώς μόνος σου πήγες και τους είπες ότι έχεις να πεις για τη Χρυσή Αυγή? Όταν ήρθαμε σε ρήξη με τη Χρυσή Αυγή, τον Απρίλιο του 2013, είχα στείλει μια επιστολή, συστημένη επιστολή, στον κύριο Μιχαλολιάκο, στον κύριο Κασιδιάρη και στον κύριο Παπά. Γιατί ήρθες σε ρήξη μαζί τους? Γιατί τσακώθηκα μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής με τον Λέα τον Παναγιώταρο και τον... Για ποιο λόγο? Τον? Για ποιο λόγο τσακώθηκες? Τσακώθηκα γιατί είχα τελώς διαφορετικές αντιλήψεις για κάποια πράγματα, όπως τα προσεγγίζαμε. Όπως και... ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε. Είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με κάποιον... με κάποιον κύριο εκεί πέρα στο γραφείο. Εγώ τον είχα διώξει από το γραφείο, διότι μετά έμαθα κι εγώ ότι αυτός ήταν χρήστης. Ναι. Εγώ αυτά δεν τα σηκώνω, παρόλο τις λάσπες που έχουν πετάξει για μένα σε διάφορα site και εφημερίδες. Εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός. Καλά, τσακωθήκατε για αυτό, κατάλαβα για ποιο θέμα. Πες μου κάτι, σε ποιον πήγες και κατέθεσες για τη Χρυσή Αυγή? Στον κύριο Γιωργουλέα. Στον Γιωργουλέα. Και πώς εμπρήκε ο Γιωργουλέας σε σένα? Μέσω του δικηγόρου μου. Ναι. Πήγε ο δικηγόρος μου στον κύριο Γιωργουλέα και του είπε ότι, κύριε Γιωργουλέα, ο πελάτης μου νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει να καταθέσει προς κάποια κατεύθυνση. Και τι τους είπες για τη Χρυσή Αυγή? Τους είπα αυτά που πραγματικά ήξερα και αυτά που αποδεικνύονται και αυτά που αποδείχθηκαν τελικά μέσα από μια σειρά πραγμάτων. Ό,τι δηλαδή? Τους είπα, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Παναγιώτερος κυκλοφορούσε με ένα φορτηγάκι, όχι ο κύριος Παναγιώτης, δεν κυκλοφορούσε ο ίδιος, το είχαν προσχρήσει εκεί πέρα με ένα φορτηγάκι με πλαστητές πινακίδες και μετά από λίγο καιρό αυτό το φορτηγάκι το είδα σε κάποιο ντοκιμαντέρ, νομίζω, που παίχτηκε στις τηλεοράσεις, να ξεφορτώνουν σημαίες στο παλιό Φάληρο. Μάλιστα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σου? Όχι, το παραμικρό πρόβλημα, ακριβώς ό,τι τους είπα. Αυτά και γράψανε, τα ξαναδιάβασα, είχα το χρόνο, μου δώσανε όλες τις σελίδες, μετά τις ξαναδιάβασα με την ησυχία μου, κάναμε 1-2 διορθώσεις φραστικές, ας πούμε, που υπήρχανε, ναι. Και ό,τι κατέθεσα ακριβώς αυτό γράψανε. Μάλιστα. Και εσύ σήμερα είσαι εναντίον της Χρυσής Αυγής? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή η ίδια βρίσκεται σε μία πλάνη. Η Χρυσή Αυγή για μένα δεν είναι ένα εθνικιστικό κόμμα. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν και αυτοί που την διώχουν και αυτοί οι ίδιοι που είναι μέσα στη Χρυσή Αυγή, και αυτό θα τα αποδείξω σύντομα γιατί ελπίζω σε λίγο καιρό να είμαι έξω. Δηλαδή? Η Χρυσή Αυγή είναι ούτε ναζιστικό κόμμα. Και αυτό είναι λάθος. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νέο ναζιστικό κόμμα. Ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Το κακό είναι ότι όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι βουλευτές που είναι μέσα,
αυτή τη στιγμή που είναι φυλακή και που είναι μέσα στη Χρυσή Αυγή, δεν ξέρουν πράγματα που γίνονται από πίσω τους. Και εσύ συμφωνείς με ένα νεοναζιστικό κόμμα? Όχι βέβαια, διαφωνώ κάθετα. Όταν μπήκες δεν το κατάλαβες αυτό? Το κατάλαβα σιγά σιγά και όσο είχα τριβή προσωπική. Όχι μέσω των email και μέσω των δράσεων που κάναμε. Γιατί οι άνθρωποι που πάνε και αγωνίζονται για τη Χρυσή Αυγή έχουν τις καλύτερες των προθέσεων. Εσύ τους είδες να κουβαλάνε όπλα, να προετοιμάζουν κάτι, να γίνεται κάτι περίεργο? Ότι υπήρχε ένα τρομοκρατικό κλίμα γενικότερα, υπήρχε. Δεν είδα ποτέ όπλα με τα μάτια μου τα ίδια. Ξέρω όμως ότι κουβαλάγανε κάποιοι από αυτούς όπλα, όπως κάποιος απόστρατος στρατιωτικός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στα επεισόδια που έγιναν στο ΓΕΣ, κουβάλαγε όπλα μέσα στο γραφείο και μάλιστα είχε τεθεί θέμα από τον Πενταμελές να μην τα φέρνει μέσα στο γραφείο. Τι όπλα κουβαλούσε? Ένα πιστόλι, δεν ξέρω ακριβώς τη μάρκα και τα λοιπά, ένα περίστροφο. Όχι περίστροφο με μήλο, πιστόλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχε τεθεί θέμα από τον Πενταμελές να μην το φέρνει μέσα στο γραφείο. Εντάξει, ο Παναγιώτορος που είχε το προσωπικό του όπλο, αυτό δεν το αμφισβήτησε κανένας ποτέ, βουλευτής είναι, καλά έκανε και το ίδιο ο άνθρωπος. Αλλά όλη η τακτική τους και όλη η πρακτική τους, μόνο εθνικιστικό κόμμα δεν θυμίζει. Μάλιστα. Επομένως δεν έχεις πλέον καμία σχέση μαζί τους? Όχι, όχι, και ούτε θέλω να έχω, και μάλιστα πιστεύω ότι με την παρότριση και κάποιον άλλον δυσανεσχετημένων πάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω σε αυτή την ιδιότητα, το ότι δεν είναι εθνικιστές, ετοιμάζουμε κάτι το οποίο μόλις βγω από εδώ πέρα που κρατούμε αυτή τη στιγμή, που ελπίζω θα είναι πολύ λίγο καιρό, θα το δείτε μπροστά σας. Ετοιμάζουμε κάποιο άλλο... Κάτι άλλο περίεργο που είδες από τη συμπεριφορά τους εκεί μέσα όλο το διάστημα που κάθισες? Η συμπεριφορά τους ήταν απολυταρχική. Ή συμφωνούσες ή δεν συμφωνούσες. Μάλιστα. Και γενικότερα υπήρχε ένα ρουφιανιλίκι γύρω-γύρω από τον Παναγιώταρο, ένα ρουφιανιλίκι γύρω-γύρω από τον λαγό, που νομίζανε όλοι, ας πούμε, ότι έχουν πιάσει τον από τα τέτοια. Ποια από τα άτομα αυτά ήταν επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια? Εγώ αισθάνομαι ότι το μεγαλύτερο κακό στη Χρυσή Αυγή το έχει κάνει ο Παναγιώταρος και ο λαγός. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί οι δύο μαζί με τον... μαζί με έναν άλλον έμπασο, να μην λέμε ονόματα, ήταν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν ο φόβος και ο τρόμος και ακόμα των ίδιων των βουλευτών. Δηλαδή και οι ίδιοι οι βουλευτές φοβόταν ότι θα περάσουν πειθαρχικό. Είναι γνωστό ότι στη Χρυσή Αυγή λιγότερα είναι τα μέλη από τα διαγραφέντα μέλη. Μάλιστα. Έγινε, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εντάξει. Αυτά. Έτσι έχουμε για τη μία πλευρά, έχουμε για την άλλη. Είτε νεοναζιστικό κόμμα. Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχάς, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, δεν θα αποβανθώ εάν είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Νομίζω γι' αυτό είναι καταλληλότερη η ελληνική δικαιοσύνη και έχει πάρει το θέμα το δρόμο της. Αλλά αυτό που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε και να μπούμε στον κόπο σε ένα δημόσιο διάλογο είναι πώς απέκτησε η Χρυσή Αυγή αυτό το λαϊκό έρισμα, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε για το ύψος αυτού του λαϊκού ερίσματος. Το πώς απέκτησε, όχι, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να γίνει ένας δημόσιος διάλογος και να επιμεριστούν ευθύνες και να γίνει αυτοκριτική και από το δημοσιογραφικό και από το δημοσιογραφικό και από το πολιτικό σύστημα. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες το γνωρίζουν πολύ καλά. Για παράδειγμα, με επιτρέπετε, για παράδειγμα, ένα από τα προβλήματα, η γκαιτοποίηση της Αθήνας. Η αδράνεια των κομμάτων για αυτή την γκαιτοποίηση που κυβέρνησαν, καθώς και οι ευθύνες που είχε η αριστερά, προσπαθούσε να ενοχοποιήσει πάντα τα κυβερνώντα κόμματα ότι μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα να το διαχειριστούν και να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, πράγμα που ήταν αδύνατον. Και κυρίως το άκρητο, το λέω στο τραπέζι σας εδώ, το άκρητο πολιτικό γιουχάισμα οδήγησε στα άκρα. Δηλαδή η προσπάθεια πολιτικού εκμηδενισμού συνολικά των πάντων οδήγησε σε μια κατάσταση δυσαρμονίας. Γιατί είχε κανένα λόγο ο κόσμος να τους σέβεται? Δηλαδή θεωρείτε εσείς, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ότι όσοι κυβέρνησαν, όλη η πολιτική είναι εκμηδενισμένη, δεν προσέφερε τίποτα κανένα σε αυτόν τον τόπο? Αυτή νομίζω είναι μια θέση που κουβαλάει νερό πρόσφατα, στο μήνα της Αυγής. Πριν από μια εβδομάδα με κάλεσε στο γραφείο του ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας, εξαιτίας των καταγγελιών που είχαν γίνει εδώ μέσα. Του είπα λοιπόν ότι θεωρώ ότι είστε ένοχοι, διότι όταν κάποτε με κάλεσε ο αδερφός σας στο γραφείο σας, στις επιχειρήσεις σας,
ζήτησε τη γνώμη μου πώς θα μου φαινόταν αν σας έκαναν πρόεδρο δημοκρατίας. Και του είπα ότι θα σηκωθούν και πέτρες και έδειξα τη Βουλή και μου λέει ποιες πέτρες. Αυτές εδώ απέναντι στο Κοινοβούλιο, 300. Και άνοιξε ένα βιβλίο μεγάλο, τεράστιο και μου λέει 200 είναι εδώ, μισθοδοτούμενοι. Εγώ αυτό το αφισβητώ. Είναι βαρύ αυτό, κύριε Ταμπλέ. Είναι αστείο να το λέτε σε μένα. Εγώ που είδα τα ονόματα. Μα είναι δυνατόν να πούμε ότι 200 έπαιρνε 80.000, 100.000, 1 εκατομμύριο και βάζει και υπογραφή, βλάκες. Αυτό, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και χαμογέλασε. Δεν το ξέρετε όμως. Ορίστε. Είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη καταγγελία. Όχι μόνο το έκανα, όταν με ρώτησε από το Παπαδημούλης, γιατί ήταν αντί να μου πούνε ποιοι ήταν, με πήγαν στην Ένωση Συντακτών να με διαγράψουν. Δεν το γνωρίζω. Δεν αμφισβητώ εσάς. Όχι, αφού έγινε ιστορία τότε με τον Παπαδημούλη. Επεισόδιο μεγάλο. Λοιπόν. Ναι, γιατί είδα και έναν αποδάφτους μέσα. Τέλος πάντων. Κολονακιώτη, εκεί που γυρνάει στα καφέ του Κολονακιού και παριστάνει τον γαμπρό. Σας παρακαλώ πολύ. Οι 200 ήταν μισθοδοτούμενοι. Και δεν ήταν ο μόνος. Όταν λέγεται αυτό το πράγμα όμως στο δημόσιο διάλογο, χωρίς αυτοί οι 200, αφού. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί, τότε η συνωμοσιολογία αυτή. Εγώ θα την πω έτσι. Ποια συνωμοσιολογία, κύριε. Αν είναι 200, γιατί δεν τους ξέρουμε. Γιατί δεν τους ξέρετε, αλλά κάνετε το κορόιδο. Εγώ δεν τους ξέρω, είμαι 29 χρονών, δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρετε, τότε είσαι σταθός του αίματος. Γιατί και εγώ ήμουνα ηλίθιος. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάνε να βάλουν και υπογραφή ότι παίρνουν το πακέτο. Ξέρω εγώ. Απλά μου φαίνεται τραβηγμένο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ τώρα, για ποια κοινωνία μιλάμε τώρα. Δεν ξέρετε ότι αυτή η δουλειά γινόταν, ότι ήταν οι σπόνσορές τους. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται. Όχι, δεν είναι πρόβλημα, είναι προβληματάρα. Προβληματάρα, όπως έχουν μάθει να ζουν έτσι. Και άπαξ και πάρεις το φιλοδόρημα μία φορά, έχει τελειώσει. Άπαξ και έβαλες και την υπογραφή σου από κάτω, είσαι όμοιρος. Απλά ο τρόπος αυτός, εγώ αυτό θέλω να πω κάτι. Ας πούμε, ο τρόπος αυτός που βγαίνει αυτό το θέμα, που τώρα αποκαλύπτεται, δεν οδηγεί σε λύση. Εδώ μου είπε ο άνθρωπος ότι πήγε η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη με 47 βουλευτές και του ζήτησαν να γίνει πρόεδρος του κόμματος. Τι μου λέτε τώρα, οι ρόμπες αυτές πήγαν και του ζήτησαν να γίνει πρόεδρος του κόμματος και ξέρετε τι τους είπε. Δεν θέλω εγώ να έχω σχέση με το κόμμα σας. Αν είναι να πολιτευτώ, θα κάνω δικό μου κόμμα. Άλλο κόμμα. Δηλαδή, του έφτισε κιόλας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η απάντηση σε αυτό είναι η Χρυσή Αυγή. Όχι, άλλο σας λέω. Η απάντηση αυτό είναι το σπάσιμο. Υπήρξε διαφθορά, υπήρξε απαξίωση. Των εκλογικών περιφερειών, τη διαφάνεια. Αυτά τα τσογλάνια που λέγονται δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μου, ήταν παρελκόμενα επιχειρηματιών και πολιτικών από πίσω. Είναι δημοσιογράφοι, μωρέ, αυτοί. Είναι δημοσιογράφοι που δεν τολμά να πούνε ούτε τα μισά. Είναι δημοσιογράφοι που κάθε μέρα είναι πλυντήρια του κάθε κόμματος και κοιτά να πάρουν κανένα γραφείο τύπου για να βγάλουν μισθουλάκο. Είναι δημοσιογραφία αυτή. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στην Αγγλία, στη Γερμανία. Αυτά τα τσογλάνια που δεν φώναξαν ποτέ ότι δεν μπορείς να απαγορέψεις την κρυφή κάμερα, κύριε Βενιζέλε, γιατί επιτρέπεται στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε όλες τις δημοκρατίες, γιατί είναι το έσχατο όπλο του δημοσιογράφου. Σήμερα, χθες, με καταδίκασαν, ξέρετε, για 10 μήνες έφερα. Για την υπόθεση του Κουκοδήμου με τον Κλαδά, θυμάστε που ήρθαν στο σπίτι μου και μου ζήτησαν να αποσιωπήσουμε και να κουκουλώσουμε τα 5,5 εκατομμύρια του Θέμου. Και του είπα, άντε ρε τράβα από εδώ, φύγε έξω από το σπίτι μου, σε πετάξω από την ταράτσα. Λοιπόν, ο Κουκοδήμος ήρθε στο δικαστήριο και ξέρετε τι είπε. Ζητώ την απαλλαγή του Τριανταφυλόπουλου. Δεν επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Το δικαστήριο με καταδίκασε και μου ρίξε πρωτόδικα 10 μήνες. Ο Κλαδάς με είδε στον δρόμο στο Κολονάκι και έσκυψε κάτω το κεφάλι γιατί την έκανε. Αυτά τα υποκείμενα ήρθαν σπίτι μου να μου ζητήσουν, όταν εγώ ήμουν ιδιοκτήτης της πρώτης εφημερίδας στην Ελλάδα στο πρώτο θέμα, να αποσιωπήσω τα 5,5 εκατομμύρια του Αναστασιάδη, ο οποίος σήμερα μετήκησε, πήρε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη γυναίκα του και ξέρετε που μένει, σε προάστιο της Ζηρίχης. Άντε να μου χαθείτε από εδώ που θέλετε δημόσιο διάλογο να μου πείτε ότι δεν πιστεύετε ότι τα αρπάζουν και τα παίρνουν κανονικά το πρωί ως το βράδυ και κάθομαι εγώ και παριστάνω το μπιερότο εδώ πέρα της δημοσιογραφίας και λέω πράγματα για τα οποία με χαρακτήρισαν υπερβολικό, υπερβατικό, το μόνο που ανόητο, προφυλακιστέο. Είναι λάθος τρόπος. 10 μήνες έφαγα πρωτόδικα. Γιατί είπα την αλήθεια. Κύριοι,
Ήρθε ο εξαπορίτων του Καραμαλή στο σπίτι μου, έστειλε τον Κουκοδήμο να μου ζητήσει να κουκουλώσουμε τα 5,5 εκατομμύρια. Τι μου λέτε τώρα, αυτή είναι δημοκρατία? Είναι λάθος ο τρόπος, αυτό θα σας λέω. Είναι λάθος. Αυτό λύνεται με αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συντηρείται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια γενική συζήτηση. Θέλουμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα. Έχουν βάλει τις εταιρείες τους και παίρνουν τα κίνητα του Κοσμά και αυτή τη στιγμή. Ήρθε η κυρία της Ολυμπιάδας. Με κάλεσε σπίτι της για να φάω. Κυρία Αγγελοπούλου. Και μου υπέγραψε μια επιταγή 272 εκατομμύρια τότε για τα τρέχοντα έξοδά μου και την έκανα ρόμπα από την τηλεόραση. Και γέλασα και λέω, αν είναι τόσα για τα τρέχοντα, φανταστείτε για τα βασικά τι έχω να πάρω. Και πέταξα την επιταγή και της λέω, ντρέπομαι. Με πήρε στο γραφείο της και δεν λέω τι μου είπε, για μη συγχυστεί ο Θόδωρος. Αυτή είστε. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Και η λύση είναι Χρυσή Αυγή. Η απάντηση είναι Χρυσή Αυγή. Φυσικά δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Αλλά ζητάτε από αυτόν τον κόσμο, ζητάτε πολιτική ωριμότητα και ψυχραιμία την ώρα που τον έχετε κάνει άλογο και δεν έχει να φάει και του ζητάτε. Ξέρετε τι κάνει ο κόσμος τώρα? Θα σε σκίσω, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή για να σε κάνω να σηκωθείς να φύγεις. Αφού δεν φεύγει, μα δεν είναι έτσι, γιατί θα τη δει τη Χρυσή Αυγή πώς θα λειτουργήσει που χαιρετάει ναζιστικά τα άκρα. Δεν είναι έτσι. Μα τι λέτε, και μετά θα το καταλάβει. Όχι, είναι αλλιώς. Να βγαίνουν οι καραγκιόζδες να παριστάνουν τους δημοσιογράφους υπηρετώντας τα συμφέροντα, παίρνοντας μισθούς από τα μυστικά κονδύλια, από τα γραφεία τύπου, από τα κόμματα, από τα αρώματα, από τις επιχειρήσεις. Και να τσιμπάνε ό,τι ψιλογάβρο βρουν, το χώνουν μέσα τώρα για να δείξουν ότι βάζουν φυλακή μερικούς. Αυτούς που συναντώ όμως εγώ και μου λένε τις μεγάλες αλήθειες, όταν τους δουν μπροστά τους, ενώ πρέπει να τους χώσουν πρώτους μέσα, κατουργούνται πάνω τους. Διάλειμμα και επιστρέφουν. Και μετά, αλλά χάσαμε για τον Άδωνη, θα τα παίξουμε την Πέμπτη. Δεν στενοχωριέστε εσείς καθόλου. Και μου λένε ότι πρέπει να κλείσουμε σε δύο λεπτά από τώρα. Δεν μπορεί. Μη μου διαμαρτύρεστε. Πρώτα μου σκόνετε την πίεση, μου λέτε τι καλοί άνθρωποι που είναι όλοι αυτοί. Καλοί άνθρωποι. Διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς ενημερωθήκαμε ότι το θέμα μας θα είναι οι δημοτικές εκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Μέτρηση είχαμε, μιλήσατε, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εφόσον δεν θα μας δοθεί, εφόσον δεν έχουμε άλλο χρόνο, όλη η εκπομπή παρουσίασε τις διαπιστώσεις. Όμως δεν είπαμε τα αίτια. Και τα αίτια είναι, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, ότι ο ελληνικός λαός εισπράττει δεκαετίες τώρα τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά εγκλήματα. Αυτό που λέγεται της αδιαφορίας των πολιτικών μετά την εκλογή τους και της διαφθοράς. Όλοι κόπτονται για τη διαφθορά, όλοι κόπτονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής και ουδείς την πετυχαίνει στο πραγματικό του επίπεδο. Κανένας. Το σύστημα, κύριε Τρενταφυλόπουλε, κρατεί πάρα πολύ καλά. Και εσείς το ξέρετε παντός άλλου καλύτερον. Ο λαός μας στην περίοδο αυτή ψάχνει ηγέτη, ηγέτη πραγματικό. Ηγέτη να μας βγάλει από την κρίση, ηγέτη όχι συστημικό, ηγέτη που θα μπορέσει να δώσει ελπίδα στο λαό μας. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στα πύληνα πόδια του πλεονάσματος. Δεν διαφωνούμε ότι υπάρχει πλεόνασμα. Το πλεόνασμα όμως είναι πύληνο. Στηρίζεται σε μια άγρια υπερφορολόγηση όλου του ελληνικού λαού, στα χαράτσια, στις συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων και σε συνεχή μέτρα εκδίωξης κάθε νόμιμης κατοικίας. Έρχεται το σχέδιο της άλωσης των οικειών. Παρακαλώ.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι και τα αίτια τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και τις αφορμές και όλα τα φαινόμενα που υπάρχουν. Αυτό που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου είναι τη λύση. Και η λύση θα έρθει μόνο με έναν τρόπο. Αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουμε ότι το διάστημα στο οποίο περιμέναμε οι επαγγελματίες του χώρου να φέρουν τη λύση και να διοικήσουν το κράτος και να δώσουν λύση στα καθημερινά του προβλήματα, έχει παρέλθει. Και πλέον οι επιλογές τους είναι ένα διεφθαραμένο πολιτικό σύστημα από τη μια πλευρά σε όλα τα επίπεδα. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τα πάντα και σου λέει θα πιάσω, δεν μπορεί, όλα θα τα πω, θα τους πιάσω. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αντιγράψει τις καλύτερες προτάσεις, τις καλύτερες προτάσεις που υπάρχουν στην αγορά, αλλά δεν εφαρμόζει τίποτα και ουσιαστικά γίνεται ένας διαγωνισμός μη ουσιαστικών αλλαγών μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και απ' την άλλη έχουμε φυσικά την Χρυσή Αυγή, η οποία είναι ένα αστείο κόμμα στην πραγματικότητα, γιατί οποιοδήποτε διαβάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της στο site της ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει ότι μόνο για κομική παράσταση μπορεί να αξιολογηθεί, αλλά στην πραγματικότητα μη υπάρχουσας άλλης επιλογής έχουμε τον κόσμο να καταλήγει εκεί. Άρα ποια είναι η λύση? Η λύση είναι οι πολίτες οι απλοί, αυτοί οι πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ που υποτίθεται αυτό θα φέρουν την ανάπτυξη. Ήρθανε κάποια χρήματα στην Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ και το κράτος το δικό μας, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή σήμερα, θεώρησε σκόπιμο να δώσει συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεξιά-αριστερά αντί να δημιουργηθεί πραγματική ανάπτυξη. Οι πολίτες λοιπόν να πάρουν την πρωτοβουλία και να αλλάξουν την κατάσταση. Μία φράση θα πω στους τηλεθεατές που μας βλέπουν σήμερα. Να βάλουνε, να δούνε δύο ταινίες. Η μία λέγεται Μαθήματα Αμερικάνικης Ιστορίας. Είναι πολύ ωραία ταινία, φανταστική. Θα καταλάβουν πάρα πολλά. Έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή, με τους νεοναζί στην Αμερική. Και μία δεύτερη προτείνω. Το κύμα, έτσι λέγεται, είναι ένα πείραμα που έγινε σε ένα γερμανικό σχολείο για το φασισμό. Αυτά τα δύο, γιατί το θεωρώ το μείζον. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, αν μου επιτρέπετε, μια ακόμη φράση, όσον αφορά στην κομματικοποίηση, θέλω να πω κάτι των αυτοδιοικητικών εκλογών, νομίζω ότι είναι ιστορικό λάθος και εδώ θα θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει λάθος αν πάει να τις κομματικοποιήσει τόσο πολύ τις τοπικές εκλογές. Γιατί θα φτάσει σε κάποια σημεία, σαν αυτό που είπε σήμερα η κυρία Δούρου, ο αντιμνημονιακός λέει: μαζεύει καλύτερα τα σκουπίδια από το μνημονιακό. Είναι λάθος. Πρέπει να το αποφύγει αυτό, να μην αναπαράξει τα λάθη της μεταπολίτευσης. Αυτά. Έχει υπάρξει διαφθορά, έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει εγκλήματα, αυτό το αμφισβητεί κανείς. Το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα ήταν σάπιο, ελπίζουμε να βγει κάτι καλύτερο. Απλώς θα επαναλάβω: δεν υπάρχει λύση που να ονομάζεται Χρυσή Αυγή. Ο ναζισμός δεν είναι λύση, έχει αιματοκυλήσει τον πλανήτη, 50 εκατομμύρια νεκρούς, 800.000 Έλληνες νεκροί στα Καλάβρητα, νεκροί στο Δίστομο. Την συνέντευξη του Μιχαλολιάκου δεν θα τη σχολιάσω, κανένας διάλογος μαζί τους, αλλά θέλω να πω ένα μπράβο στον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος βγήκε πονίμως και είπε αυτά τα πράγματα και έκανε καταγγελία, ο άνθρωπος όσο έχει αυγά και μπράβο του. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι η αισιοδοξία πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα και στα δύσκολα. Οι Έλληνες είμαστε φτιαγμένοι και μπορούμε να παλέψουμε για στα δύσκολα. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τώρα τη χώρα μας. Δεν πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από την Ελλάδα. Δεν πρέπει να πάμε στην Αμερική. Δεν πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Δεν πρέπει να πάμε στο Ισραήλ. Και η μαγιά είναι να κάτσεις, να αναμετρηθείς με τις δυσκολίες, να τις λύσεις και να προχωρήσεις. Ούτε τα παιδιά μας να διώξουμε, ούτε εμείς να σηκωθούμε να φύγουμε. Την Ελλάδα θα τη στήσουμε στα πόδια της ξανά. Και απλά και γρήγορα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια της με αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα. Υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα που είναι μόνο στα χαρτιά. Ανάπτυξη δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Μορφώματα αναπτύσσονται. Νομίζω ότι να συζητάμε συνεχώς για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι θέμα. Πρέπει να τη βάλουμε στο τραπέζι. Εγώ προσωπικά, σαν υποψήφιο της Περιφερειάρχης, θα ήθελα να βρεθώ με τον κύριο Παναγιώταρο στο ίδιο τραπέζι. Να δούμε αν υπάρχουν επιχειρήματα, να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις. Δεν είναι η όλη πολιτική έτσι όπως διαμορφώνεται. Του φέρνετε κιόλας λίγο έτσι τα γυλά του. Εγώ είμαι πιο όμορφος. Μοστάκι. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι για να είμαστε και λίγο σοβαροί, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Τα κόμματα δεν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αν αυτή τη στιγμή είχε μια πολύ καλή πρόταση, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να ήταν 48%. Το για να βρίσκεται στα επίπεδα που βρίσκεται σημαίνει ότι δεν έχει προτάσεις. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι κάθε φορά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν και πετάνε κάποιες βόμβες, όπως το πόσο είναι το έλλειμμα, πόσο υπολοιπόμαστε σε φορολογία, το ποιο είναι το υπονίδιστο χρέος και όλα αυτά νομίζω είναι για να δημιουργήσουν καθοδικές τάσεις. Κύριε Πρεμιέρε,
Έχω να πω το εξής, ότι με τον ανισμό δεν παίζεις. Δεν παίζεις δημοσιογραφικά, δεν παίζεις επικοινωνιακά. Με τον ανισμό τον αντιμετωπίζεις, το χτυπάς, το φίδι του κόβεις στο κεφάλι και αν είναι δυνατόν το απομονώνεις μαύρο στη Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω το εξής, ότι ο ελληνικός λαός την αγανάκτησή του πρέπει να την κάνει πολιτική πρόταση. Η πολιτική πρόταση σήμερα βρίσκεται στην αριστερά στο σύνολό της, λέω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη ελπίδας, έρχονται οι δημοτικές εκλογές, είναι λάθος. Αυτές οι δημοτικές εκλογές θα είναι βαθιά πολιτικές εκλογές. Αυτό που λέγαμε παλιά, αυτοδιοικητικό στίγμα, εκ των πραγμάτων, εγώ δεν λέω καλώς. Και οι ευρωεκλογές. Και οι εκ των πραγμάτων, μη με διακόπτεις, είπες αυτά που είχες να πεις. Τη χολή σου την έριξε για το ΣΥΡΙΖΑ, άκου τώρα λιγάκι. Λέω λοιπόν ότι οι εκλογές αυτές οι αυτοδιοικητικές δεν θα έχει αυτό το αυτοδιοικητικό στίγμα που είχαμε παλιά. Αλλά τι, το ζήτημα ότι σήμερα έχουμε ανάγκη από αυτοδιοικητικούς άρχοντες που θα σταθούν και μέσα στις επιτροπές αλληλεγγύης για τον κόσμο που πεινάει σήμερα και με τους άνεργους και με τους ανασφάλιστους και με τα κοινωνικά ιατρία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Και αυτή αντιμετωπίζεται με αυτοδιοικητικούς οι οποίοι είναι αγωνιστές. Οι Σκοπιανοί μπορούν να ονομάζονται Μακεδόνες. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό υπάρχει Χρυσή Αυγή. Εσείς την δημιουργήσατε Χρυσή Αυγή. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Εντάξει, θα κάνουμε υπέρβαση 10 λεπτά. Γεια σας. Την Πέμπτη θα είμαστε πάντα. Μα το λες αυτό γιατί δεν έχεις κόμμα.